Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Είμαστε ακριβώς 10 η ώρα είναι τώρα. Εντάξει, λοιπόν. Ωραία. Καλή σας μέρα. Ας ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε ένα webinar με αφορμή τις απαιτήσεις περί δημοσιότητας του ενός ερευνητικού έργου που τρέχουμε. Είμαστε εδώ με την κυρία Κατράγκου και με όλη την ομάδα της οικοανάπτυξης. Και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα webinar όσο γίνεται πιο απλά και θα έλεγα διαδραστικά. Γενικά θα προσπαθήσω να κάνω μια σύντομη παρουσίαση για περίπου 10 λεπτά με αντικείμενο την καταπολέμηση κουνουπιών στην ψηφιακή εποχή. Θα χρησιμοποιήσω μόνο ένα slide γιατί μετά θα υπάρξει μπαράζ από slides, οπότε θα σας προστατεύσω από αυτό το πράγμα. Η πρώτη μισή ώρα λοιπόν θα είναι, μετά την παρουσίασή μου, θα είναι 3 παρουσιάσεις σε σχέση με το ΡΙΣ. Το επόμενο μισάωρο θα είναι τοποθετήσεις από 6 εκλεκτούς επιστήμονες και πολιτικούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της καταπολέμησης κουνουπιών. Και στο τέλος ελπίζουμε να ακολουθήσει μια χρήσιμη και επωφελής για όλους μας κουβέντα. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε τυπικοί στα ωράρια, για το λόγο ότι θα παρεύουν άνθρωποι και από... έχουν δεσμεύσεις. Έτσι, παράδειγμα, θα υπάρξει μια μικρή αλλαγή την οποία θα ανακοινώσω στη συνέχεια. Τι άλλο να πω. Ναι, αυτά είναι τα βασικά που θέλω να πω σαν να ξεκινήσω. Ας βάλουμε λοιπόν τη μοναδική διαφάνεια που έχω. Ωραία. Άρα θα μιλήσουμε λοιπόν για την καταπολέμηση κουνουπιών στην ψηφιακή εποχή. Και το slide που θέλω να δείξω είναι το βασικό slide του CDC, το οποίο περιγράφει το τι κάνουν τα έργα καταπολέμησης κουνουπιών. Το γεγονός ότι αναφέρομαι, παίρνω αυτό σαν βασικό slide, είναι ότι αναφέρεται σε 7 επιμέρους εργασίες και το CDC είναι στην ουσία ο οργανισμός ο οποίος έχει τη δικαιοδοσία και την γνώση να επιβλέπει τα έργα καταπολέμησης κουνουπιών από τους 1.500 οργανισμούς καταπολέμησης κουνουπιών πολιτιακούς κυρίως της Αμερικής. Η Αμερική είναι μπροστά στα θέματα καταπολέμησης κουνουπιών και γι' αυτό τον λόγο μπροστά σε βέβαια σε θέματα οργάνωσης και σε θέματα θα έλεγα καταπολέμησης, αλλά πολύ πίσω θα έλεγα σε θέματα τεχνολογίας. Αυτό που θέλω να ισχυριστεί, αυτό που θέλω να παρουσιάσω είναι τα 7 αυτά επιμέρους, τα οποία τα έχω κρατήσει στα αγγλικά, αλλά θα τα μεταφράσω προφανώς. Και θα ξεκινήσω από το πρώτο, που είναι το conduct surveillance, που είναι δηλαδή η επιτήρηση, έτσι, η παρακολούθηση. Και σε αυτό το κομμάτι, σε κάθε από αυτά τα 7, εν πάση περιπτώσει, επιμέρους αντικείμενα, θα θελήσω να βάλω την συνεισφορά της ψηφιακής τεχνολογίας. Θα προσπαθήσω δηλαδή να εξηγήσω πώς οι φορείς οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά προφανώς έχουν ένα πλεονέκτημα και πώς θα έλεγα ότι δεν έχουμε εναλλακτικές πολλές και θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την εργασία. Λοιπόν, όσον αφορά την παρακολούθηση για το conduct surveillance, στη συνέχεια θα παρουσιάσει η συνεργάτης μου η Στέλλα η Καλατζοπούλου το eBite, το οποίο είναι μια πλατφόρμα αρκετά σημαντική, με την έννοια ότι με αυτόν τον τρόπο όλα τα δεδομένα πεδίου ανεβαίνουν σε ηλεκτρονική μορφή, σε πραγματικό χρόνο. Παράγουμε περίπου 4,5 εκατομμύρια τιμές το χρόνο. Είναι μια θηριώδης εργασία που έχει ξεκινήσει πριν από πρακτικά 4 χρόνια και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, επειδή στο κομμάτι αυτό, το conduct surveillance, πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στα δεδομένα που παράγουμε, και επειδή έχουμε ένα θέμα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, είχαμε λίγους σταθμούς, βάλαμε στο παιχνίδι την λογική να φτιάξουμε εμείς οι ίδιοι σαν πρόγραμμα, σαν ερευνητικό πρόγραμμα, δηλαδή 10 μετεωρολογικούς σταθμούς, και να το συνδέσουμε με άλλους 40, οπότε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Είναι αντικείμενο στο οποίο θα παρουσιάσει, εν πάση περιπτώσει, η κυρία Κατράγκου, έτσι, στην συνέχεια. Πάω στο άλλο το κομμάτι που είναι το πώς να μελετήσουμε τα κουνούπια. Εδώ είναι προφανές ότι παλαιότερα δεδομένα, μη ψηφιοποιημένα, αλλά και νεότερα δεδομένα πλέον ψηφιοποιημένα, μας δίνουν τη δυνατότητα να μπούμε στην ουσία του να μελετήσουμε τα κουνούπια. Και αυτό βεβαίως χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τις παρατηρήσεις γης, οι οποίες στην ουσία ήρθαν έτσι με πολύ καλό τρόπο το 2016 και μετά λόγω της κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών δορυφόρων. Περνάω στο remove
standing water, το οποίο για μένα θα έλεγα ότι είναι λίγο περιορισμένη αυτή η, θα έλεγα, η διατύπωση. Θα το έβαζα περισσότερα στη λογική της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Και σε αυτή την περίπτωση εδώ, το γεγονός ότι είμαστε έξω και είμαστε στο πεδίο, σημαίνει ότι πάλι έχουμε τις δυνατότητες άμεσης παρατήρησης, ψηφιοποιημένης παρατήρησης. Έτσι, όταν κάνουμε door-to-door, όταν πηγαίνουμε δηλαδή στα χωριά και κάνουμε καταπολέμηση, έχουμε πολλά πράγματα να δούμε και να παρατηρήσουμε. Και το ίδιο ισχύει όσο αφορά διαχείριση, παράδειγμα, των αποστραγγιστικών κ.ο.κ. Περνάω στο κατεξοχήν κομμάτι της καταπολέμησης κουνουπιών, που είναι το kill adult και το kill larvae ο μοσκίτος, δηλαδή την καταπολέμηση, την ακμεοκτονία και την προνυφοκτονία. Εδώ έχω να κάνω μια παρατήρηση ότι στην Αμερική γενικά αγαπάνε τις ακμεοκτονίες. Υπάρχουν δηλαδή οργανισμοί καταπολέμησης κουνουπιών, οι οποίοι σχεδόν αποκλειστικά κάνουν ακμεοκτονία. Θα έλεγα ότι στην Ευρώπη έχουμε μια καλύτερη, νομίζω, μια προτίμηση για την προνυφοκτονία. Και όσο το παιχνίδι παίζεται σε επίπεδο προνυφοκτονίας, τόσο έχει μεγαλύτερη σημασία η ψηφιακή τεχνολογία. Διότι εδώ πρέπει να εντοπίσεις τις αιστείες, πρέπει να τις μελετήσεις τις αιστείες και πρέπει να αποφασίσεις ποιες είναι οι πιο παραγωγικές. Εξού και η σημασία του να φτιάχνεις προγνωστικά μοντέλα, εξού και θα έλεγα, η ενασχόλησή μας με όλο αυτό το κομμάτι από το 2018 και μετά, πολύ εντατικά, οπότε κάνουμε και μοντέλα πλέον πρόγνωσης της παρουσίας, απουσίας προνυφών σε συγκεκριμένες χαρτογραφημένες αιστείες. Κάνουμε την πρόβλεψη σε επίπεδο ακμαίων και την πρόβλεψη σε επίπεδο επιδημιολογικού κινδύνου. Ένα άλλο πράγμα το οποίο μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και προέρχεται ξεκάθαρα από την ψηφιακή τεχνολογία είναι η λειτουργία, η ύπαρξη μάλλον των drones. Τα drones είναι η πεμπτουσία της ψηφιακής τεχνολογίας και σε αυτά πλέον βάζουμε πολλές ελπίδες. Ήδη το 1/3 περίπου των ψεκασμών στην περίπτωση της Δυτικής Ελλάδας γίνονται με drones. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν νομίζω ότι πουθενά σε αλλού στην Ευρώπη τα drones παίζουν τόσο μεγάλη σημασία. Πάω στο κομμάτι του respond. Εδώ είναι η ανταπόκριση. Έτσι. Η ανταπόκριση έχει να κάνει προφανώς με στρατηγικές αποφάσεις που προφανώς έχουν να κάνουν με πρωτόκολλα, έχουμε να κάνουμε με καλές πρακτικές, έχουμε να κάνουμε με πρότυπα αυτά τα standard operational procedures, δηλαδή αυτές τις προδιαγεγραμμένες δηλαδή, πρακτικές. Και φυσικά είναι και το citizen science. Εδώ είναι όλη η πληροφορία που μας έρχεται από τον κόσμο. Για το citizen science θα μιλήσει στη συνέχεια η Σάντρα Γκεβέρ και αποτελεί και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του RIS, του ερευνητικού προγράμματος, το οποίο θα παρουσιάσουμε. Τέλος, να μιλήσω και για την εκπαίδευση, για το educate, όπου εδώ βεβαίως έχουμε τρεις βασικές ομάδες. Είναι προφανώς ότι πρέπει να καταρτήσουμε και να επιμορφώσουμε το ευρύ κοινό, τους πολίτες. Είναι προφανές ότι πρέπει να μιλήσουμε σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, είτε είναι αυτή η πολιτική, είτε αυτή είναι η υπηρεσιακή. Και βέβαια τέλος πρέπει να μιλήσουμε στην ίδια μας την βιομηχανία, έτσι, σε εμάς τους ίδιους, όπου δεν θα πρέπει αυτό το πράγμα να το ξεχάσουμε. Εδώ είχαμε παλιά εργαλεία, όπως προσπέκτους, εκδηλώσεις, τις οποίες εξακολουθούμε να κάνουμε, την παρουσίασή μας στο door-to-door, αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε τρία καινούργια εργαλεία. Είναι προκειμένο το citizen science, το οποίο επαναλαμβάνω θα ασχοληθεί πιο πολύ η Σάντρα. Έχουμε τις πλατφόρμες, όπως αυτές τις πλατφόρμες που θα σας δείξει, την επιχειρησιακή πλατφόρμα η Στέλλα, και πλατφόρμες άλλου τύπου, όπως είναι αυτές τις οποίες έχουμε κατασκευάσει με το αστεροσκοπείο. Και τέλος, έχουμε βέβαια και τα webinars, αυτό το πράγμα που κάνουμε σήμερα. Έτσι. Τώρα, να πω ότι όποιος ασχολήθηκε ή όποιος ασχολείται ενεργά με την ψηφιακή τεχνολογία, έχει ένα τεράστιο προβάδισμα. Έχει ένα τεράστιο προβάδισμα προφανώς σε επίπεδο επαγγελματικό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουμε και στο πλαίσιο της ΕΜΚΑ, της οποίας υπήρξα πρόεδρος και η επόμενη πρόεδρος είναι η Σάντρα Γκεβέρεδε. ΕΜΚΑ είναι η European Mosquito Control Association. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το να βάλουμε δηλαδή την ψηφιακή τεχνολογία. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια τεχνική αναβάθμιση, επηρεάζουμε δηλαδή γενικότερα το τοπίο, επηρεάζουμε γενικά το industry. Και θα αναφέρω εδώ χαρακτηριστικά απλά ένα μικρό παράδειγμα. Όταν το 2018 έγινε μια κλειστή συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας, την οποία είχαμε συνδιοργανώσει ως ΕΜΚΑ, εγώ προσωπικά σαν Ευρωπαϊκός Οργανισμός Καταπολέμησης Κουνουπιών, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θυμάμαι ότι είχα κάνει μια παρουσίαση και είχα πει, λοιπόν, τον Ιούνιο, νομίζω το 2018 ήταν αυτή η συνάντηση,
είχα κατά κάποιο τρόπο προαναγγείλει, ας πούμε, κάποια μοντέλα στα οποία δουλεύαμε τότε, πριν από 4 χρόνια. Και θυμάμαι ότι χαρακτηριστικά από κάτω ο άνθρωπος ο οποίος συνέτασε, εν πάση περιπτώσει, το καινούργιο εγχειρίδιο κατά πολέμησης κουνουπιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος σήκωσε το χέρι και είπε, με συγχωρείτε, δεν ήξερα ότι το industry, εγώ αντιπροσώπευα λοιπόν σε αυτή τη συνάντηση το industry, έτσι η βιομηχανία έχει προχωρήσει τόσο πολύ, θα πρέπει να αλλάξουμε το manual του WHO. Σε αυτή τη συνάντηση, αν θυμάμαι καλά, ήταν παρούσα η κυρία Καραούλη, ήταν ο κύριος Διαμαντόπουλος και η κυρία Περβανίδου, τρεις δηλαδή από τους 6 εξαίρετους ανθρώπους τους οποίους σήμερα καλέσαμε εδώ μαζί μας. Λοιπόν, να πω ότι έχει γίνει μια σημαντική λοιπόν τεχνολογική πρόοδος τα τελευταία 3 χρόνια, 3 ίσως 5 χρόνια, που πρέπει να εμπεδωθεί και να ενσωματωθεί στα έργα καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Το AIVA είναι ένα βραβείο το οποίο πήραμε. Θα μιλήσει, ελπίζω, ο Χάρης ο Κοντός αργότερα. Συντονιστής ήταν το Αστεροσκοπείο Αθηνών. Είναι ένα πολύ μεγάλο βραβείο ευρωπαϊκό που πήραμε. Και για μας είναι το επιστέγασμα και η επιβράβευση μιας σημαντικής εθνικής προσπάθειας που πρακτικά ξεκίνησε το 1997 εδώ στη Θεσσαλονίκη, πριν από 25 χρόνια στους οριζόνες εδώ της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η τεχνολογική αυτή αναβάθμιση είναι σε πλήρη εξέλιξη και αυτό φαίνεται και μέσα από τις προδιαγραφές τις οποίες μπαίνουν πλέον στα ολοκληρωμένα έργα καταπολέμησης κουνουπιών που κάνουμε σε διάφορες περιφέρειες της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρω την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Κρήτη και την Δυτική Ελλάδα. Λοιπόν, να τελειώσω αυτή την σύντομη παρουσίαση. Να ευχαριστήσω όλους όσους είναι παρόντες σήμερα μαζί μας. Να αναγγείλω ότι είναι η πρώτη από 8 σεμινάρια τα οποία θα γίνουν πρακτικά τα επόμενα 4 χρόνια, ίσως και λίγο περισσότερα. Να αναγγείλω επίσης και την πανέκδοση του Δείγματος. Το Δείγμα, για όσους δεν το ξέρουν, ήταν ένα πολύ ωραίο περιοδικό, τεχνικό δηλαδή, review, το οποίο εκδίδαμε μεταξύ 97, νομίζω, και 2007 περίπου, για 10 χρόνια. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στην επανέκδοση του Δείγματος, δεν θα λέγεται πλέον το Δείγμα, αλλά θα λέγεται το e-Δείγμα, διότι θα είναι electronic Δείγμα, θα είναι ηλεκτρονικό. Και μάλιστα φιλομετρώντας κάποια παλιά δείγματα, τώρα στο site μας, γυρίστε τον παρόδο, αν θέλετε, επισκεφτείτε και το site το οποίο έχει αναβαθμιστεί της οικοανάπτυξης. Να πω την αλήθεια ότι πριν από 6 μήνες ντρεπόμασταν για το site, τώρα είμαστε περίπου περήφανοι. Μπορείτε να δείτε παλιότερα τεύχη λοιπόν του e-Byte και να δείτε εκεί τι λέγαμε για τον ιό του Δυτικού Νηλού 4 και 5 χρόνια πριν εμφανιστεί το 2010 στην περιφέρεια και της Μακεδονίας. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή, βασικά στην επόμενη μιλήτρια, στην κυρία Κατράγκου από τον τομέα γεωλογίας. Να πω ότι η κυρία Κατράγκου είναι μια εξαίρετη συνεργάτης μας. Συνεργαζόμαστε από το 2017, όταν, αν θυμάμαι καλά, φτιάξαμε την πρόταση των bilateral, το ελληνογερμανικό, την ελληνογερμανική πρόταση, εν πάση περιπτώσει που ήταν το early warning. Και να πω βέβαια ότι έχω μια καταπληκτική συνεργασία και στο RIS πλέον. Συμμετείχε και στην ομάδα που βραβεύτηκε για το AIVA και παρακαλώ να πάρει τον λόγο. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Θα σας μιλήσω σύντομα για το πρόγραμμα RIS3. Να περιμένουμε 2 λεπτά τις διαφάνειες να ξεκινήσουν. Ωραία, λοιπόν, το πρόγραμμα RIS3 είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και έχει τίτλο Ψηφιακή Εφαρμογή Πρόβλεψης Όχλησης από Κουνούπια. Οι εταίροι του έργου είναι 2, η Εταιρεία Οικοανάπτυξη και ο Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τον κύριο Μουρελάτο τον ακούσατε ήδη. Στη συνέχεια θα σας μιλήσει η κυρία Κεβέρκη και η κυρία Καλατζοπούλου. Και από τον τομέα μετεωρολογίας και κλιματολογίας, εκτός από μένα, συμμετέχουν η κυρία Καρυπίδου και ο κύριος Κάρτσιος.
Οι πέντε βασικοί πυλώνες του έργου είναι αυτοί που βλέπετε στη διαφάνεια και ο πρώτος και κυριότερος αφορά τη συλλογή δεδομένων. Όπως βλέπετε, τα δεδομένα έχουν διαφορετική φύση και έχουν διαφορετικές πηγές. Η πρώτη κατηγορία δεδομένων αφορά μετρήσεις πεδίου, είτε είναι εντομολογικές είτε είναι μετρολογικές. Αυτές οι μετρήσεις γίνονται σημειακά σε σημεία που καλύπτουν όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Παραδείγματος χάρη, τα εντομολογικά δεδομένα συλλέγονται σε πάνω από 1.000 οικισμούς στην περιφέρεια, ενώ οι μετρολογικοί σταθμοί τοποθετούνται σε σημεία επιλεγμένα μετά από ανάλυση, γίνεται δηλαδή μελετημένη χωροθέτηση των μετρολογικών σταθμών, έτσι ώστε να έχουμε το optimization, την βελτιστοποίηση της χωρικής κάλυψης για την γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντος. Επίσης, υπάρχουν δεδομένα παρατήρησης γης, τα οποία καλύπτουν όλη την επιφάνεια της κάθε φορά περιοχής που μας ενδιαφέρει. Και τέλος, έχουμε δεδομένα από δυναμικά μοντέλα, δηλαδή από αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης, τα οποία κάθε φορά μας δίνουν την πληροφορία μπροστά στο χρόνο, από τη στιγμή που ενδιαφερόμαστε για πρόβλεψη όχλησης. Η πρόβλεψη συγκεκριμένη που σας δείχνω στη διαφάνεια είναι η πρόβλεψη μετεωρολογική, που επίσης χρειαζόμαστε και στην οποία βασίζεται το έργο. Ο δεύτερος πυλώνας του έργου είναι η πλατφόρμα παρακολούθησης, για την οποία όμως δεν θα πω κάτι παραπάνω, το e-bike θα σας μιλήσει αργότερα η κυρία Καλατζοπούλου. Θα περάσω αμέσως στον τρίτο πυλώνα του έργου, που αφορά στην ανάλυση και σύνθεση των δεδομένων. Είναι ίσως το πιο νευραλγικό κομμάτι πυλώνας του έργου, διότι είναι όλο αυτό το σύστημα, σύνθετοι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης, στατιστική, γεωστατιστική, πληροφορικής, οι οποίοι στον ουσία τι κάνουν, μετουσιώνουν την πληροφορία των δεδομένων και τα μετατρέπουν σε υπηρεσία. Αυτό δηλαδή που σε τελική ανάλυση επηρεάζει και αφορά τον τελικό χρήστη, που είναι είτε η περιφέρεια, είτε η περιφέρεια, είτε οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε κάποιος πολίτης. Και θα ακούσετε στη συνέχεια του webinar αρκετά περισσότερο για αυτές τις εφαρμογές. Τελευταία και όχι λιγότερο σημαντική είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πολίτη με δράσεις όπως αυτές που ανέφερε προηγουμένως και ο κύριος Μουρελάτος, είναι ο πέμπτος πυλώνας του έργου. Όπως ανέφερε και ο Σπύρος προηγουμένως, η συνεργασία του τομέα μας με την εταιρεία δεν ξεκίνησε στα πλαίσια του RIS3, αλλά ξεκινούσε ήδη από νωρίτερα, από το 2016, όταν αποδοθήκαμε στην υπανάπτυξη για να αποκτήσουμε πρόσβαση σε επιδημιολογικά δεδομένα για τα ερευνητικά θέματα που μας απασχολούσαν τότε. Εμείς κοιτούσαμε το κομμάτι των κλιματικών υπηρεσιών. Και στην πορεία αυτής της συνεργασίας από το 2016 και έπειτα και με την μετέπειτα συνεργασία μας στο πρόγραμμα της Ελληνογερμανικής Συνεργασίας, καταλήξαμε ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα που αφορούν του χώρου, που αφορούν το πρόβλημα της καταπολέμησης κουνουπιών και τα προβλήματα της όχλησης από τα κουνούπια. Και χρησιμοποίησαμε αυτό το έργο έτσι ώστε να δώσουμε κάποιες λύσεις, να προτείνουμε κάποιες λύσεις στο πλαίσιο αυτού του έργου, με αποτέλεσμα να βελτιωθούν κάπως, αν όχι πλήρως, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζαμε. Και ποια είναι αυτά ακριβώς τα προβλήματα? Το πρώτο και κυριότερο που εντοπίσαμε ήταν ο κατακαιρματισμός των δεδομένων και το δύσκολο access στα δεδομένα, δηλαδή δύσκολη πρόσβαση. Τα δεδομένα που υπάρχουν διαθέσιμα γενικά είναι πολλά, είτε εντομολογικά είτε μετεωρολογικά, όμως το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν όλα κάτω από μία ενιαία ομπρέλα, έτσι ώστε κάποιος με το πάτημα ενός κουμπιού να μπορέσει να τα δει και να τα επεξεργαστεί άμεσα. Εν μέρει το πρόβλημα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για τα δεδομένα έχουν μια περιορισμένη συνεργασία, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια κακή συνεννόηση σχετικά με το σύνολο της διάθεσής τους. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα ότι υπάρχει μια έλλειψη ενιαίων προτύπων συλλογής δεδομένων, με αποτέλεσμα ο κάθε φορές να σώζει με διαφορετικό τρόπο τα αποτελέσματά του και ο χρήστης, ο οποίος τελικά μαζεύει όλο το σύνολο των δεδομένων, να περνάει πολύ χρόνο και να σπαταλάει πολύ κόπο για να προσπαθήσει να τα φέρει σε ένα ενιαίο φορμάτ για να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει. Τελευταίο και ίσως όχι λιγότερο σημαντικό πρόβλημα είναι η κάπως προβληματική χωρική κάλυψη των δεδομένων, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί ένας φορές να έχει υπερβολικά μεγάλη κάλυψη σε ένα σημείο και ένα άλλος νομός, παραδείγματος χάρη σε ένα νομό να υπάρχουν 10 σταθμοί και σε έναν άλλον ένας μόνο, οπότε είναι λίγο ότι δεν υπήρχε το έλλειμμα της βελτιστοποίησης της χωροθέτησης. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στο συγκεκριμένο έργο είναι πρώτον να κάνουμε συγχρονισμένες πλατφόρμες ενιαίες που να συλλέγουν τα δεδομένα, έτσι ώστε αν είναι δυνατόν με το πάτημα ενός κουμπιού κάπως να μπορέσει να έχει άμεση πρόσβαση στα δεδομένα και όχι απλά να έχει πρόσβαση σε αυτά, αλλά να μπορεί να τα δει και να τους κάνει και μια υποτυπώδη επεξεργασία.
Επίσης, προσπαθούμε να διευκολύνουμε την επικοινωνία μεταξύ των φορέων, έτσι ώστε να συντονίσουμε τις δράσεις και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε λίγο το θέμα της ανταλλαγής των δεδομένων και σίγουρα να φροντίσουμε να φτιάξουμε συγκεκριμένα ενιαία πρότυπα, τα οποία να εφαρμόζονται στον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύουμε τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε, τα οποία είναι αρκετά σε μέγεθος, αρκετά μεγάλα σε μέγεθος. Άρα λοιπόν θα μιλήσω πρώτα για την αναβάθμιση των υποδομών που γίνεται στο κομμάτι των μετεωρολογικών σταθμών. Αυτή τη στιγμή υποστηρίζουμε τα υπάρχοντες μετεωρολογικούς σταθμούς που υπάρχουν και μπορείτε να δείτε ότι οι σταθμοί αυτοί προέρχονται είτε από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, από το ΑΠΙΘΙΤΑ και από αρκετούς ιδιώτες. Επίσης, 10 σταθμοί στα πλαίσια του έργου έχουν αγοραστεί την εταιρεία Οικοανάπτυξη και τοποθετούνται σε πολύ επιλεγμένα σημεία τα οποία έχουμε μελετήσει, έχοντας κάνει μια γεωστατιστική ανάλυση του χώρου, να δούμε ποιες είναι εκείνες οι περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει επαρκής αντιπροσώπευση σε μετεωρολογικούς σταθμούς. Έτσι, αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι βρίσκονται περίπου 50 σταθμοί σε λειτουργία που καλύπτουν όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και υποστηρίζουν το πρόγραμμα με διάθεση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι από τη στιγμή που γίνεται η μέτρηση, σε πραγματικό χρόνο η μέτρηση αυτή αποθηκεύεται στην ενιαία πλατφόρμα και είναι διαθέσιμη για άμεση επεξεργασία. Πολύ σημαντικό επίσης είναι και ότι έχουν δημιουργηθεί αρκετά μνημόνια συνεργασίας μεταξύ φορέων με πενταετή διάρκεια, τα οποία εξασφαλίζουν ότι η ροή αυτών των δεδομένων θα είναι απρόσκοπτη. Επίσης, πολύ σημαντικό στοιχείο στην βελτίωση του προγράμματος, που είναι σαν τελικό προϊόν είναι η πρόγνωση της όχλησης, είναι το κομμάτι των προγνωστικών εργαλείων που χρησιμοποιούμε στο κομμάτι της έρευνας, αυτό που είναι οι μετεωρολογικές προγνώσεις. Στο ΑΠΙΘΙΤΑ εκτελούμε καθημερινά πενθήμερες μετεωρολογικές προβλέψεις υψηλής χωρικής ανάλυσης και τονίζω την υψηλή χωρική ανάλυση, διότι είναι ένα στοιχείο απαραίτητο χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να αναπαράξουμε με πολύ καλή χωρική λεπτομέρεια το τοπικό κλίμα, το οποίο ξέρετε ότι επηρεάζει πάρα πολύ τη βιολογία του κουνουπιού. Τα μετεωρολογικά δεδομένα που ανέφερα πριν επίσης χρησιμοποιούνται στο να αναβαθμίζουν το αριθμητικό μοντέλο χρησιμοποιώντας τεχνικές αφομοίωσης δεδομένων. Και επίσης τα δεδομένα είναι πολύ σημαντικά διότι μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε για να μας βοηθάνε στο να κάνουμε συνεχούς ελέγχους αξιοπιστίας των μετεωρολογικών προγνώσεων και αν εντοπίζουμε κάποιο πρόβλημα να είμαστε στη συνέχεια άμεσα να ξέρουμε με ποια διαδικασία μπορούμε να βελτιώσουμε τα αποτελέσματά μας. Άρα λοιπόν το τελικό προϊόν που φτάνει στο χρήστη είναι μια αξιόπιστη πενθήμερη πρόγνωση όχλησης από κουνούπια για πάνω από 1000 οικισμούς της περιφέρειας και η πρόγνωση αυτή απευθύνεται σε επαγγελματίες, σε υπαλλήλους της αυτοδιοίκησης, σε επισκέπτες, σε όλο τον κόσμο και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που νομίζω θα αναφερθεί και αργότερα είναι ότι υπάρχει αυτό το citizen science, δηλαδή ότι υπάρχει το στοιχείο της αμφίδρομης επικοινωνίας ανάμεσα στην χρήση, στους κατασκευαστές δηλαδή της εφαρμογής, αλλά και στους πολίτες οι οποίοι χρησιμοποιούν την εφαρμογή με σκοπό την αναβάθμισή της. Η πλατφόρμα που υπάρχει για τη συλλογή των δεδομένων, για την οποία θα ακούσετε αργότερα αρκετά πράγματα, επίσης είναι μια πλατφόρμα που βοηθάει όχι μόνο στο να συλλέξουμε το υλικό, αλλά δίνει και αυτές τις δυνατότητες οπτικοποίησης και εξαγωγής αποτελεσμάτων και ανάλυσης δεδομένων, που επίσης δίνει αρκετές δυνατότητες στους χρήστες. Θα ήθελα λοιπόν σύντομα να συνοψίσω το πρόγραμμα RIS3, το οποίο αφορά εφαρμοσμένη έρευνα αλλά και καινοτομία. Είναι ένα έργο το οποίο σχεδιάστηκε για να προσφέρει υπηρεσίες στους πολίτες και στην τοπική αυτοδιοίκηση και είναι αποτέλεσμα διεπιστημονικής έρευνας. Αυτό που έχει σαν σκοπό είναι να εξασφαλίσει ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών εφαρμόζοντας διαρκώς ελέγχους αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε και ο κύριος Μουρελάτος πριν, είναι ένα καινοτόμο προϊόν διότι βραβεύτηκε πήρε το πρώτο βραβείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας στο πλαίσιο της κοινοπραξίας EIVA. Και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτέλεσε την περιοχή πιλότα για την εφαρμογή του προγράμματος. Ωστόσο, ακολουθούν και άλλες περιοχές στην Ελλάδα και σκοπός είναι να εφαρμοστεί και σε περιοχές στο εξωτερικό. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πολύ την κυρία Κατράγκου. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση της κυρίας Στέλλας Καλατζοπούλου. Να πω λιγάκι μόνο ότι ο κύριος Παπαδάκης, επειδή βρίσκεται στο εξωτερικό για σε μια αποστολή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μας ζήτησε να μιλήσει πριν τις 11 ώρα Ελλάδας, που σημαίνει ότι μετά την παρουσίαση της κυρίας Καλατζοπούλου θα παρέμβει ο κύριος Παπαδάκης. Ελπίζω να μας ακούει και να είναι ικανοποιημένος με αυτή την αλλαγή. Και να φωνάξουμε λοιπόν την κυρία Καλατζοπούλου. Να πω λιγάκι για τη Στέλλα ότι έχουμε γνωριστεί πριν από 25 χρόνια. Δεν λέμε ονόματα, δεν λέμε. Λοιπόν, στο εργαστήριο του ΑΕΜΙΣ του κυρίου Καστρίτσι, όταν τη γνώρισα ως φοιτήτρια εκεί που έκανε κάποια
δουλειά, ας πούμε, ερευνητική, και έκτοτε αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες, μια και η κυρία Κατράκου μιλήσε για πυλώνες της οικοανάπτυξης, είναι η διευθύντρια του τμήματος, της διεύθυνσης κατά πολέμηση κουνουπιών, της περιφέρειας και της οικοανάπτυξης, και θα μας μιλήσει λοιπόν για την πλατφόρμα για το e-bike. Καλημέρα και από μένα. Εγώ θα κάνω μια σύντομη παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης των έργων κατά πολέμησης κουνουπιών με το όνομα e-bite. Να πω ότι το 2016 η Οικοανάπτυξη σχεδίασε και ανέπτυξε μια καινοτόμα ολοκληρωμένη πλατφόρμα εισαγωγής και διαχείρισης των δεδομένων πεδίου για έργα κατά πολέμησης κουνουπιών προνυφοκτονίας μεγάλης κλίμακας, με την ονομασία e-bite, η οποία έκτοτε χρησιμοποιείται συστηματικά σε όλα τα έργα καταπολέμησης κουνουπιών. Το 2020-2021 η Οικοανάπτυξη προχωρήσαμε στην αναβάθμιση και τον πλήρη επανασχεδιασμό αυτής της πλατφόρμας, που πλέον είναι μια σουίτα ευέλικτων ψηφιακών εργαλείων για την καταγραφή, την παρακολούθηση, την οπτικοποίηση και την ανάλυση των πραγματοποιούμενων δράσεων και των δεδομένων που συλλέγονται στο πεδίο σε πραγματικό χρόνο, και εξυπηρετεί τόσο την αποτελεσματικότερη οργάνωση των έργων, όσο και την άμεση και πληρέστερη εποπτεία τους, και από όσο γνωρίζουμε είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα για επιχειρησιακή χρήση σε έργα κατά πολέμησης μεγάλης κλίμακας στον κόσμο. Να αλλάξουμε διαφάνεια. Ωραία, δεν αλλάζει από εδώ. Ωραία. Λοιπόν, το κυρίαρχο στοιχείο λοιπόν της πλατφόρμας, πρέπει να τονίσω ότι είναι η γεωβάση. Θέλω και ένα τέτοιο, ένα pointer. Δεν έχουμε pointer εδώ. Φαίνεται το ποντίκι. Ωραία. Λοιπόν, το κυρίαρχο λοιπόν στοιχείο της πλατφόρμας είναι η γεωβάση των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που έχει κατασκευάσει η οικοανάπτυξη και εμπλουτίζεται και επικαιροποιείται κάθε χρόνο. Η πλατφόρμα λοιπόν, η Byte, αποτελείται από δύο κύρια μέρη. Την εφαρμογή για tablets, την βλέπουμε εδώ, που την δουλεύουν οι τεχνικοί στο πεδίο, και το λογισμικό παρακολούθησης όλων των δράσεων, δηλαδή την εφαρμογή web, την web εφαρμογή. 130 λοιπόν τεχνικοί πεδίου δουλεύουν την εφαρμογή στο tablet, στα tablets, για την καταχώρηση όλων των δράσεων που εκτελούν, καθώς και 15 υπεύθυνοι έργων, οι οποίοι χειρίζονται βέβαια και την web εφαρμογή. Τώρα, από τις διευθύνουσες υπηρεσίες και τις επιτροπές ελέγχου, πρόσβαση έχουν στην εφαρμογή e-bite 162 υπηρεσιακοί υπάλληλοι από τις περιφέρειες και 95 υπάλληλοι από δήμους, όπου ο καθένας έχει πρόσβαση στην εφαρμογή με τον δικό του προσωπικό κωδικό. Συνολικά περισσότερα από 400 άτομα εμπλέκονται στο e-bite. Λοιπόν, έχουν πρόσβαση και παρακολουθούν ή καταχωρούν δεδομένα. Τώρα, όσον αφορά το Factory είναι ένα σύστημα αυτοματοποίησης των εργασιών τεχνητής νοημοσύνης που εκτελούνται από 4 αναλυτές δεδομένων και περιλαμβάνουν εργασίες αυτές στο downloading των δεδομένων, το τρέξιμο των μοντέλων και την ανάλυση της ακρίβειας των προβλέψεων. Τα
Το φάκτορο τροφοδοτείται από δεδομένα ανοιχτού τύπου, μετεωρολογικές προβλέψεις και φυσικά από τα δεδομένα του eBite. Ωραία. Λοιπόν, τώρα τα δίκτυα παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων προέρχονται ουσιαστικά από το 50% της επικράτειας, δηλαδή από 5 περιφέρειες, 112 δήμους και 3.000 οικισμούς, και περιλαμβάνουν 42.000 ψηφιοποιημένες, χαρτογραφημένες ενδυνάμει εστίας αναπαραγωγής κουνουπιών στο περιαστικό σύστημα, περιλαμβάνουν 200.000 ψηφιοποιημένες χαρτογραφημένες εστίας στο αστικό σύστημα, και συνολικά ετησίως πραγματοποιούνται περίπου 250.000 επισκέψεις έλεγχη πεδίου που αντιστοιχούν σε περισσότερες από 4 εκατομμύρια καταγραφές στο περιαστικό σύστημα. Να πούμε ότι επίσης πραγματοποιούνται 1.500 δειγματοληψίες ακμαίων κουνουπιών ανά έτος από 180 θέσεις σε όλη την Ελλάδα, 1.200 αιμοληψίες από νεαρά κοτόπουλα ανά έτος σε 180 οικισμούς και 1.500 αναλύσεις ιστού από κουνούπια για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σε αυτό το σημείο θα σας παρουσιάσω δύο μικρά βίντεο όπου δείχνουν ακριβώς πώς κάνουν οι τεχνικοί τη δουλειά τους με τα τάμπλετ στο πεδίο. Θα δούμε πρώτα για το περιαστικό σύστημα και στη συνέχεια για το αστικό σύστημα στις πόλεις. Λοιπόν, ωραία. Όχι, έχει πάει. Λοιπόν, ξαναπίσω. Αυτό. Λοιπόν, περιαστικό σύστημα. Επομένως, ας ξεκινήσουμε. Ωραία. Βλέπει ο τεχνικός επομένως στο τάμπλετ το πρόγραμμά του, επιλέγει τον οικισμό στον οποίο πρέπει να επισκεφτεί για να ελέγξει. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι επιλέγει μια εστία, παραδείγματος χάρη αυτό το κομμάτι του ρέματος, και αρχίζει και συμπληρώνει τα δεδομένα του. Τα δεδομένα μπορεί να, αν υπάρχουν λύματα, το επίπεδο ροής μέσα στο ρέμα, αν υπάρχουν ακμαία κουνούπια, αν έχει δίκαια ακμαία κουνούπια, αν υπάρχει πυκνή βλάστηση ή όχι, και στη συνέχεια πόσα δείγματα πήρε από το νερό του ρέματος και τι έχει βρει. Στα γέννη αέντες, ανώφελες και κούλεξ, στο πλήθος πόσο εντοπίσει. Στη συνέχεια, αφού καταγράψει τα ευρήματά του από τις δειγματοληψίες, προχωράμε πλέον στον ψεκασμό, με τι μέσο έχει κάνει τον ψεκασμό ή θα κάνει τον ψεκασμό. Βάζει όλα τα δεδομένα όσον αφορά την έκταση του ψεκασμού, ποσοστό προνυφώνα, ποσοστό νερού στην εστία, και επιλέγει στη συνέχεια ο υπολογισμός του συσκευάσματος, και βλέπουμε εδώ ότι η εστία πλέον χρωματίζεται κόκκινη, που σημαίνει ότι αυτή η εστία έχει ελεγχθεί. Λοιπόν, κατά παρόμοιο τρόπο, όχι, ξανά, έχουμε ένα θέμα εδώ με τα βίντεο. Λοιπόν, πάμε εδώ και πάμε ξανά. Πάμε λοιπόν στο αστικό σύστημα. Παρόμοια θα δούμε λοιπόν πώς δουλεύουν τεχνικοί το τάμπλετ στο αστικό σύστημα στα φρεάτια μέσα στις μεγάλες πόλεις. Παραδείγματος χάρη στην Καλαμαριά, και βλέπουμε εδώ πέρα ότι με τα πράσινα πολύγωνα που βλέπουμε εδώ είναι τα οικοδομικά τετράγωνα και τα κόκκινα σημεία είναι τα φρεάτια. Πάντοτε περνάμε τα δεδομένα σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου. Επομένως, διαλέγει ένα οικοδομικό τετράγωνο χειριστής, περνάει πόσα φρεάτια με νερό και πόσα στεγνά έχει βρει. Αυτή τη διαδικασία θα την κάνει γύρω από το οικοδομικό τετράγωνο σε όλους τους δρόμους. Πάει επομένως στον διπλανό δρόμο στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο, περνάει πάλι τα ίδια δεδομένα και η εφαρμογή αυτόματα υπολογίζει τα φρεάτια σε αυτό το οικοδομικό τετράγωνο. Όταν έχει τελειώσει λοιπόν με το οικοδομικό τετράγωνο, βλέπουμε ότι έχει προσθέσει η εφαρμογή μόνη της τα φρεάτια, καταχωρεί ποιο σκεύασμα έχει χρησιμοποιήσει, πόσα δισκία από το σκεύασμα, αποθηκεύει τα δεδομένα του, και πάλι με τον ίδιο τρόπο βλέπουμε ότι το πολύγωνο βάφεται κόκκινο, που σημαίνει ότι αυτό το οικοδομικό τετράγωνο το έχει ελέγξει. Ωραία. Αυτά όσον αφορά το κομμάτι του eBite για MetaTablets. Πάμε τώρα στην web εφαρμογή, στο λογισμικό παρακολούθησης, πώς παρακολουθούμε εμείς όλα αυτά τα δεδομένα που έρχονται από το πεδίο. Λοιπόν, οι κύριες λειτουργίες της web εφαρμογής είναι το χρονολόγιο δράσεων, δηλαδή το πρόγραμμα κίνησης των συνεργείων, τα δεδομένα πεδίου που είναι από τα πιο σημαντικά, ο χάρτης των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών, η κίνηση του στόλου, τα εντομολογικά δεδομένα και τα στατιστικά δεδομένα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε πρώτα για τα δεδομένα πεδίου. Λοιπόν,
Όταν επιλέγουμε λοιπόν τα δεδομένα, παιδί μας εμφανίζονται σε διαφορετικά συστήματα τα δεδομένα. Έχουμε λοιπόν τις δειγματοληψίες και τους ψεκασμούς στο περιαστικό και αστικό σύστημα, τον χάρτη των δράσεων, τα στατιστικά δεδομένα και τις κλήσεις που δεχόμαστε, τις κλήσεις χωρίς χρέωση που δεχόμαστε από τους κατοίκους, το οποίο είναι σε εξέλιξη και πιστεύουμε ότι σε ένα μήνα το αργότερο θα είναι και αυτά καταχωρημένα μέσα στην εφαρμογή. Πάμε λοιπόν στο φυσικό, περιαστικό και αγροτικό σύστημα. Μέχρι τώρα είναι χαρτογραφημένες πάνω από 42.000 για να φερόμενες σε δυνάμει εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών. Κάθε μία εστία τις έχουμε δώσει μία ταυτότητα, έχουν κατηγοριοποιηθεί και έτσι έχουμε 24 κατηγορίες, όπως είναι αποστεγιστικό κανάλι, ρέμα, πλημμυρισμένες επιφάνειες, στέρνας, δεξαμενής κτλ. Το 2021 είχαμε περισσότερες από 226.000 εγγραφές πεδίου, που αυτές κάθε εγγραφή συνοδεύεται από 25 διαφορετικά πεδία που συμπληρώνουν η τεχνική στο πεδίο. Παραδείγματος χάρη, αριθμός δειγμάτων, όπως είδαμε και στα βίντεο προηγουμένως, τι έχει βρει σε αέντες, ανώφελες και κούλεξ, δηλαδή τα γέννη των κουνουπιών, ποιο μέσο ψεκασμού χρησιμοποίησε, ποια προνυφοκτώνα συσκευάσματα και άλλες πληροφορίες όσον αφορά την εστία. Το ίδιο λοιπόν πάμε για το αστικό σύστημα και τους κοινόχρηστους χώρους. Έχουμε περισσότερα από 80.000 χαρτογραφημένα γενοφερόμενα φρεάτια όμβριων υδάτων σε 5 περιφέρειες. Πάντοτε να ξανατονίσω ότι δουλεύουμε σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου και για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους έχουμε χωρίσει τις 25 μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα, στις οποίες δραστηριοποιούμαστε σε 80 τομείς. Κατά το 2021 έχουν γίνει περίπου 53.000, έχουν καταχωρηθεί 53.000 εγγραφές πεδίου και κάθε μία εγγραφή συνοδεύεται από 7 διαφορετικά πεδία, όπως είναι φρεάτων με νερό, χωρίς νερό, προνυφοκτώνα συσκευάσματα, διάφορες παρατηρήσεις. Τώρα, όσον αφορά το αστικό σύστημα ιδιωτικούς χώρους, εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι η πιο σημαντική εστία στους ιδιωτικούς χώρους, στα χωριά τα οποία επισκεπτόμαστε, είναι οι βόθροι. Μην ξεχνάμε ότι περίπου το 30% των βόθρων είναι παραγωγική σε ακμαία κουνούπια. Και φυσικά αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από το βόθρο, όταν μπαίνουμε σε ένα κάποιο σπιτιού, συναντούμε δεκάδες άλλες μικροεστίες, όπως είναι δοχεία, βαρέλια, πιατάκια από γλάστρες, τα οποία είναι παραγωγικά και τα οποία φυσικά ελέγχουμε και όταν χρειαστεί παρεμβαίνουμε. Λοιπόν, το 2021 είχαμε καταγράψει 45.000, κοντά 46.000 καταχωρήσεις και κάθε μία εγγραφή συνοδεύεται από 26 παιδιά, τα οποία τι μπορεί να είναι, είναι οικία με πρόσβαση, χωρίς πρόσβαση, πόσους βόθρους συναντάμε στο χωριό, τον αριθμό των παραγωγικών βόθρων σε κουνούπια. Πολύ βασικό η περιγραφή του βόθρου, δηλαδή ένα σφραγισμένο κλειστό ανοιχτό για το πόσο κουνούπια μπαίνουν, βγαίνουν. Είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία και όλα τα συσκευάσματα έχουμε χρησιμοποιήσει και πολλά άλλα. Λοιπόν, μέχρι τώρα έχω αναφερθεί στα δεδομένα πεδίου. Πολύ σύντομα θα αναφέρω τον χάρτη των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και ένα slide για τα εντομολογικά δεδομένα. Πάμε λοιπόν στον χάρτη των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών, που δεν είναι τίποτα άλλο από μια WebGIS εφαρμογή, η οποία δείχνει όλες τις εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών με τον κωδικό τους. Εδώ πάνω μπορούμε να επιλέξουμε να δούμε και τις θέσεις των παγίδων, στις οποίες τοποθετούμε δηλαδή τις παγίδες, να δούμε και τα φρεάτια σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Μέσα από αυτή την WebGIS εφαρμογή η ανθέτουσα αρχή έχει πρόσβαση επομένως σε όλη την έκθεση, σε όλη την επιφάνεια των εστιών, φυσικά σε οποιαδήποτε κλίμακα θα θελήσει, κάνει zoom in, κάνει zoom out και μπορεί να εκτυπώσει οποιαδήποτε περιοχή την ενδιαφέρει ή επιθυμεί. Και όσον αφορά τώρα την εντομολογική επιτήρηση, να πούμε ότι η εντομολογική παρακολούθηση γίνεται μέσα από 180 θέσεις παγίδων, οι οποίες ελέγχονται σε 15ήμερη βάση, δηλαδή ανά 15 μέρες, ανά 2 εβδομάδες τοποθετούμε παγίδα στις ίδιες θέσεις, στις 180 θέσεις που έχουμε στην Ελλάδα. Το 2021 είχαμε 1.700 εγγραφές πεδίου. Κάθε μία εγγραφή ακολουθείται και από 11 πεδία. Είναι η ημερομηνία και η ώρα τοποθέτησης, η ημερομηνία και η ώρα απομάκρυνσης, διάφορες παρατηρήσεις για τη λειτουργία της
παγίδες, η μην και η μάξ θερμοκρασία που καταγράφουμε σε συγκεκριμένη θέση. Λοιπόν, να κλείσω λέγοντας ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την πλατφόρμα του eBite. Ουσιαστικά είναι η κατανόηση των κρίσιμων παραμέτρων που επηρεάζουν την παραγωγικότητα των εστιών σε προμήθειες. Είναι η βελτίωση πάρα πολύ σημαντικό του τρόπου οργάνωσης της προμηθοκτονίας, γιατί όλα η επιτυχία του έργου εξαρτάται από την σωστή, οργανωμένη, ολοκληρωμένη προμηθοκτονία, την αξιολόγηση του δικτύου εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών, τη συχνότητα και η ένταση των δειγματοληψιών και όλων των ψεκαστικών παρεμβάσεων. Είναι η υποβοήθηση, και αυτό πολύ σημαντικό, στη λήψη απόφασης για την προσφορότερη στρατηγική καταπολέμησης σε διαφορετικές συνθήκες επιδημιολογικού κινδύνου, δηλαδή αν έχουμε απουσία ή παρουσία παθογόνου, θα ενεργήσει με τελείως διαφορετικό τρόπο, αν θα πρέπει να κάνεις προνυφοκτονία ή ακμεκτονία ανάλογα με τις συνθήκες. Και είναι η βελτιστοποίηση φυσικά της ετοιμότητας και αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε συνθήκες εκτάκτων αναγκών, που δεν είναι μονάχα επιδημιολογικός κίνδυνος, αλλά μπορεί να είναι κάποιες έκτακτες καιρικές συνθήκες, όπως αυτές οι βροχοπτώσεις που είχαμε το τελευταίο μήνα. Και τέλος, φυσικά, η βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων, δηλαδή οικονομική, τεχνική και ανθρώπινη πόρη. Εγώ απλά να τονίσω ότι η εφαρμογή eBite είναι μια εφαρμογή που χτίστηκε από τον κάθε έναν χωριστά, ο οποίο συνέβαλαν σημαντικά. Είτε ήταν ο τεχνικός στο πεδίο, είτε ήταν ο διοικητικός στο γραφείο, είτε ήταν υπεύθυνη έργου. Είναι μια εφαρμογή που δουλεύουμε και την βελτιώνουμε κάθε χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Καραγιωτοπούλου. Δεν πάω να εντυπωσιάζομαι από το μέγεθος εδώ του εγχειρήματος, για να πω την αλήθεια. Βέβαια, Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει, θα μου πείτε. Εντάξει, οκ. Γι' αυτό λοιπόν να βάλω στο παιχνίδι λιγάκι τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος, επαναλαμβάνω, ελπίζω να μας ακούει. Μπράβο, τον βλέπω. Και θα ήθετα το ερώτημα, εσείς σαν αντιπρόεδρος της Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας, σαν συντονιστής, υπεύθυνος, ξέρω εγώ, του έργου καταπολέμησης κουνουπιών της Κρήτης και σαν προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Κρήτης, που είστε ένας από τους end users, έτσι που λέμε και στο χωριό μου, αυτής της εφαρμογής. Θα ήθελα να μας κάνετε μια τοποθέτηση, εν πάση περιπτώσει, για αυτό το θέμα και φυσικά και ό,τι άλλο νομίζετε, με βάση αυτά που έχετε ακούσει ή θέλετε να κάνετε. Ναι, καλημέρα. Μια τεχνική διόρθωση. Δεν είμαι διευθυντής, είμαι προστάτης του τμήματος της Έδρας Περιφέρειας και συντονιστής αυτού του προγράμματος στην Κρήτη. Καλημέρα λοιπόν από το Μαρόκο. Ζητώ συγγνώμη για αυτήν την αναστάτωση. Είναι μόνο μέρα που δεν θα είμαστε σε αίθουσα, αλλά θα μεταβούμε σε λιμάνι όπου θα δούμε θέματα του εφαρμογής του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού. Και σε αυτό το κομμάτι, πριν ξεκινήσω την αναφορά μου στην περιφέρεια Κρήτης, να πούμε ότι μεγάλη βαρύτητα δίνεται και στα κουνούπια, στις πύλες εισόδου. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είτε με τα cargo ships, είτε ακόμα με τα κρουαζιερόπλια, μπορεί να έχουμε θέματα για τα κουνούπια, και γι' αυτό και εμείς, μετά από συζήτηση με τον κύριο Μουρελάτο, το τελευταίο διάστημα βάλαμε παγίδα στο λιμένα Ηρακλείου, παρά το ότι είναι ένας χώρος σε εισαγωγικά ιδιωτικός, δηλαδή αποκλειστικής αρμοδιότητας του οργανισμού λιμένος. Παρά τα αυτά, θεωρήσαμε και εμείς να δούμε τι ακριβώς γίνεται σε μια σημαντική πύλη εισόδου, όπως είναι το λιμάνι του Ηρακλείου. Πάμε λοιπόν τώρα στο κομμάτι της περιφέρειας Κρήτης. Η περιφέρεια Κρήτης χρόνια τώρα έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια με τα γεωχωρικά δεδομένα. Υπάρχει ειδική σύμβουλος απευθείας στον Περιφερειάρχη Κρήτης, και με μεγάλη μας χαρά στη συνεργασία, σε αυτή την τριετή συνεργασία με την εταιρεία Οικοανάπτυξη, έχουμε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που λέγεται eBite, και το οποίο θα μας βοηθήσει και θα είναι από τα πρωταρχικά στοιχεία που θα ενισχύσουν τα γεωχωρικά δεδομένα της περιφέρειας Κρήτης, μαζί βέβαια με τα υπόλοιπα θέματα δημόσιας υγείας, όπως παραδείγματος χάρη να χαρτογραφήσουμε προβλήματα από τη λεγεωνέλα σε διάφορα ξενοδοχεία κτλ. Η ηλεκτρονική λοιπόν πλατφόρμα eBite μας δίνει μια εξαιρετική δυνατότητα. Παρά το ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα υπάρχουν περιφερειακή ενότητα επιτροπές ελέγχου και παρακολούθησης του έργου, αποτελούμενος από επόπτες δημόσιας υγείας και γεωπόνους, παρά τα αυτά, οι διευθυντές δημόσιας υγείας
των περιφερειακών ενωτήτων. Οι προϊστάμενοι των τμήματων περιβαλλοντικής υγιεινής έχουν μέσω των κωδικών που έχουν λάβει τη δυνατότητα να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο, αυτό είναι πολύ σημαντικό, διάφορα σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με το κομμάτι της καταπολέμησης των κουνουπιών. Άρα λοιπόν, συλλέγουμε τα εβδομαδιαία προγράμματα ψεκασμών, αναοικισμό, αναπεριφερειακή ενότητα. Μάλιστα, το Τμήμα Πληροφορικής της Περιφέρειας Κρήτης εισέρχεται στην εφαρμογή BITE, κατεβάζει αυτά τα προγράμματα και τα αναρτά σε ειδικό χώρο της ιστοσελίδας Περιφέρειας Κρήτης, που είναι ειδικά για τα κουνούπια. Οπότε ο κάθε πολίτης της Κρήτης, ο κάθε αντιδήμαρχος, ο κάθε υπεύθυνος μπορεί να δει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και πού θα κινηθούν τα συνεργεία. Εμείς τώρα τα παρακολουθούμε και σε πραγματικό χρόνο. Πού κινήθηκαν τα συνεργεία, πού βρίσκονται, εννοώ και ακόμα τα οχήματα. Έχουμε το χάρτη των εστιών αναπαραγωγής. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γνωρίζετε ότι όταν έχεις μια βάση δεδομένων, τα στοιχεία που μπορείς ανά πάσα στιγμή να συλλέξεις, να φιλτράρεις, να ταξινομήσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δεις πού βαδίζει το έργο σου. Ταυτόχρονα έχουμε την καταγραφή της εντομολογικής επιτήρησης. Να ξαναπώ ότι εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης, παρά το ότι μας έδινε τη δυνατότητα και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ΕΟΔΗ να κάνουμε διαγωνισμό ή να, μάλλον, να μας παρέχει τη δυνατότητα εντομολογικής επιτήρησης, εμείς σε συνεργασία με το ΙΤΕ και τον καθηγητή τον κύριο Βόντα έχουμε τη δυνατότητα δικιάς μας εντομολογικής επιτήρησης, τα στοιχεία των οποίων πάλι αναρτούνται σε αυτό το σύστημα, σε αυτή την βάση δεδομένων, και έτσι ανά πάσα στιγμή βλέπουμε με πολύ μεγάλη ευκολία πόσα από τα κουνούπια που συλλέχθηκαν, το είδος, το γένος και αν είναι φορείς παθογόνων μικροοργανισμών. Εννοείται ότι, όπως σας είπα, όταν έχεις μια βάση δεδομένων και μάλιστα με τέτοια πληρότητα και με τέτοιο εύρος δεδομένων, μπορείς να εξάγεις πολύ σημαντικά στατιστικά δεδομένα. Εννοείται ότι έχουμε τον αριθμό, από εκεί ξεκινάμε, των ακμαίων κουνουπιών που συλλέχθηκαν στις παγίδες, έχουμε τον τύπο της παγίδας, έχουμε πληρέστατα δεδομένα και άμεσα και μέσω του email μας, μέσω της εφαρμογής. Είναι και αυτό μια πολύ σημαντική πληροφορία. Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέγουμε ποιοι φορείς θα έχουν την αποκλειστική ή την εν γέννη πληροφορία που απαιτείται, γιατί όπως γνωρίζετε, εντάξει, στα θέματα δημόσιας υγείας υπάρχουν και διαβαθμισμένες πληροφορίες. Βέβαια, ποτέ δεν κρύβουμε δεδομένα. Όταν προ 2 χρόνια περίπου είχαμε κάποιο θέμα στην Κρήτη, δεν το κουκουλώσαμε. Εννοείται ότι ο κόσμος ενημερώθηκε. Παρά τα αυτά, υπάρχει μια διαβαθμισμένη κατηγοριοποίηση για την κάστοτε πληροφορία. Εννοείται ότι υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης όλου του ιστορικού των δεδομένων, ώστε να πάμε πίσω, είναι όπως κάνουμε την ιχνηλάτηση και στις επαφές τώρα, και όταν κάνουμε σε διάφορα τρόφιμα, ας πούμε, που θα χρειαστεί να πάμε πίσω, έτσι και εδώ έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και γενικά νομίζω υπάρχει μια πολύ ευκολία χρήσης της εφαρμογής με το κωδικό τους, με ο κάθε χρήστης με τη διαβαθμισμένη πρόσβαση που έχει. Νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και βοηθάει πάρα πολύ τις επιτροπές και τους προϊσταμένους παρακολούθησης του έργου, ενός έργου που οφείλω να πω ότι πήγε εξαιρετικά. Για μας είναι πολύ σημαντικό ότι υπήρχαν αναφορές από πολίτες, όμως η εταιρεία και προς τιμή της η οικοανάπτυξη την επόμενη μέρα είχε στείλει εκεί το συνεργείο, όχι απλά για να ψεκάσει και να ηρεμήσει σε εισαγωγικά τα πνεύματα και τους πολίτες, αλλά να διερευνήσει, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, τα αίτια. Ως παθόν, κύριε Μουρελάτο, και κλείνω, θυμάστε ότι είχα έντονο πρόβλημα, ήρθαν τα παιδιά, οι επιστήμονες που διαθέτετε, συγγνώμη για το παιδιά, και αποδείχτηκε ότι εγώ τελικά ήταν οι συνθήκες στην αυλή μου που είχα δημιουργήσει και έκανα το πρόβλημα. Άρα λοιπόν για μας αυτό είναι σημαντικό, ότι ο πολίτης, και έχουμε την πληροφόρηση ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, την επόμενη μέρα
έχει δίπλα του το αρμόδιο συνεργείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητώ συγγνώμη και πάλι για την αναστάτωση στο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη. Να πω, σας ευχαριστώ επίσης δημόσια για τη φιλαρμονική ορχήστρα που κανονίσατε να παίξει στην εκδήλωση του Ηρακλείου τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Και να εκφράσω και εγώ λοιπόν ότι κατατσιμπήθηκα στην Κρήτη όχι από κουνούπια αλλά από σκρίπες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, διότι πραγματικά μας ζορίζει. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο τίγρης ο οποίος εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια και μας ζορίζει σε επίπεδο ημερήσιας όχλησης, αλλά έχουμε δυστυχώς και τις κνήπες σε κάποιες περιοχές. Και μάλιστα ξέρω ότι έχετε και ένα ενδημικό είδος, ονόματι Φλεβοτόμους κρέτικους, το οποίο είναι πολλά χρόνια εκεί, το έχετε μόνο εσείς και δυστυχώς κατά πάσα πιθανότητα τσιμπάει πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, και ευχαριστώ ξανά τον κύριο Παπαδάκη. Προσωμιάζει και μας δημιουργήσει πάρα προβλήματα με αποπολίτες. Τίγρης, και μάλιστα πριν αρκετά χρόνια που ακόμα δεν είχε κάνει έντονη την παρουσία του. Και όπως επίσης, ναι, σας ευχαριστώ, μου διέφυγε. Είχαμε με τους χειρονόμους ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα εξαιτίας διαρροής λιμάτων σε ένα πολύ κοντά στο ναστικό ιστό ποταμό, που πάλι εξαιτίας της εταιρείας σας και της επιστημονικής γνώσης που διαθέτεται, ενημερώσαμε τους πολίτες ότι δεν είναι κουνούπια, αλλά είναι χειρονόμοι. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη. Να καλέσω στο βήμα την κυρία Σάντρα Γκεβέρ, λοιπόν, να μας μιλήσει για το Mosquito Vision, για την εφαρμογή αυτήν καθ' αυτήν, δηλαδή την εφαρμογή. Τη Σάντρα επίσης τη γνώρισα, λοιπόν, στο περιβόητο εργαστήριο του κυρίου Καστρίτσι, όταν ενώ ήμασταν μαζί με τη Στέλλα, εμφανίστηκε ως φοιτήτρια στο Εράσμους και από τότε, εν πάση περιπτώσει, ξέμεινε στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έχει μείνει ευχαριστημένη από την παραμονή της στη χώρα μας. Εν πάση περιπτώσει, άρα λοιπόν, η Σάντρα, ας έρθει στο βήμα. Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Εγώ θα σας μιλήσω λίγο πιο αναλυτικά για την διαδραστική εφαρμογή του Mosquito Vision. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι ακριβώς είναι και με έναν εύκολο και κατανοητό τρόπο πώς κατασκευάστηκε και ποιες δυνατότητες αλληλεπίδρασης με τους διαχειριστές των έργων καταπολέμησης κουνουπιών έχει ο πολίτης μέσω αυτής της εφαρμογής μέχρι σήμερα και στο άμεσο μέλλον. Στο τέλος θα αναφερθώ στις βελτιώσεις της εφαρμογής, τις οποίες δουλεύουμε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου RIS. Το Mosquito Vision είναι μια εφαρμογή για smartphone, η οποία είναι διαθέσιμη στο Play Store της Google. Καθημερινά παρουσιάζει την πρόβλεψη όχλησης από τα κουνούπια για την τρέχουσα και τις επόμενες 4 ημέρες. Έχει αναπτυχθεί από το 2020 για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και σήμερα λειτουργεί σε άλλες 3 περιφέρειες και συγκεκριμένα τη Δυτική Ελλάδα, την Κρήτη και την Θεσσαλία, σε συνολικά περί το 2.500 οικισμούς. Οι προβλέψεις όχλησης στηρίζονται στο προγνωστικό μοντέλο για την αυθονία ακμαίων κουνουπιών BAD και σε πενθήμερη πρόγνωση καιρού, όπως παράγεται από την ομάδα της κυρίας Κατράγκου που παρουσίασε πριν.
Διακρίνουμε 5 κατηγορίες όχλησης, μηδενική, μικρή, μέτρια, αυξημένη και έντονη όχληση, και υπάρχει ξεχωριστή πρόβλεψη για την βραδινή όχληση που προκαλείται στην χώρα μας κυρίως από το Aedes Caspius και την νυχτερινή όχληση η οποία προκαλείται κυρίως από το οικιακό κουνούπι Culex pipiens. Κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής του 2020 από 47 peers, προέκυψε μια πολύ ικανοποιητική αντιστοίχηση των προβλέψεων με την αισθανόμενη όχληση, με απόκληση μόλις το 0,7 μιας κλάσης επί συνόλου 5 κλάσεων για την βραδινή και 0,1 κλάση για την νυχτερινή όχληση. Το Mosquito Vision αποτελεί ένα ψηφιακό εργαλείο το οποίο συμπεριλήφθηκε και στο βραβευθέν σύστημα AVA. Στις διαδραστικές λειτουργίες για τους πολίτες θα αναφερθώ αναλυτικότερα παρακάτω. Για την ανάπτυξη των προγνώσεων όχλησης χρησιμοποιούνται σήμερα δύο μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, το ένα ενσωματωμένο στο άλλο. Συγκεκριμένα το BOL, δηλαδή Big Data Technologies Model of Mosquito Larvae, παράγει εβδομαδιαίες προγνώσεις αυθονίας προνυμφών κουνουπιών για τα γέννη Culex, Aedes και Anopheles ξεχωριστά και βασίζεται σε μεγάλα δεδομένα από τις δειγματοληψίες των προνυμφών όπως καταχωρούνται στο eBite. Από την άλλη, το BAD είναι ένα μοντέλο πρόγνωσης για την αυθονία των ακμαίων κουνουπιών για τα τρία γέννη Culex, Aedes και Anopheles, το οποίο βασίζεται στις δειγματοληψίες ακμαίων κουνουπιών. Η ενσωμάτωση του BOL ως μεταβλητή εισόδου στο BAD αποδείχτηκε ως ιδιαίτερα βοηθητική για την επέκταση των προβλέψεων από τις 60 θέσεις των παγίδων στο σύνολο των οικισμών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στον χάρτη αυτόν βλέπουμε την πρόβλεψη του BOL για την παρουσία προνυμφών του γένους Culex για την τρέχουσα εβδομάδα στις εστίες γύρω από 10 εκ του συνόλου των 1.000 οικισμών της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εστίες με μπλε χρώμα έχουν χαμηλή πιθανότητα και οι εστίες με κόκκινο χρώμα έχουν υψηλή πιθανότητα να παρουσιάζουν αυτήν την εβδομάδα προνύμφες Culex. Οπότε, όταν ο φορέας διαχείρισης του έργου κατά πολέμηση κουνουπιών δέχεται μαρτυρία αυξημένης όχλησης κατά τις νυχτερινές ώρες από τη συγκεκριμένη περιοχή, προφανώς θα δώσει περισσότερη έμφαση εδώ στην Αλεξάνδρεια, η οποία περιβάλλεται από πολλές κόκκινες εστίες, και σε δεύτερη φάση στα Τρίκαλα, που περιβάλλεται από μπλε εστίες. Βέβαια, έχει και την δυνατότητα να εστιάσει την προσοχή του σε συγκεκριμένες περιοχές ανάμεσα στους οικισμούς, προκειμένου να περιορίσει την ανάπτυξη περαιτέρω πληθυσμών ακμαιών Culex. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το μοντέλο και σε περίπτωση κινδύνου για την δημόσια υγεία, π.χ. για τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά και για άλλες ασθένειες που προκαλούνται από τα άλλα γέννη κουνουπιών. Λοιπόν, στον χάρτη αυτόν βλέπουμε την πρόβλεψη του μοντέλου BAD για την αυθονία των ακμαίων κουνουπιών Aedes στη Κεντρική Μακεδονία για την επόμενη εβδομάδα και τον αντίστοιχο χάρτη για την πρόβλεψη αυθονίας των Culex. Με κόκκινο και καφέ χρώμα στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης αλλά και των Σερών βλέπουμε τα χωριά με τους πιο ψηλούς προβλεπόμενους πληθυσμούς ακμαίων του αντίστοιχου γένους σε 10 ισοπίθανες κλάσεις αυθονίας βάσει των δεδομένων της τελευταίας δεκαετίας, η οποία φυσικά αλλάζει για το κάθε γένος. Οι πληθυσμοί των ακμαίων κουνουπιών από μόνοι τους βέβαια δεν φτάνουν για να εκφράσουν την όχληση. Το κατά πόσο τα κουνούπια είναι ανθρωπόφιλα και μετακινούνται και επιτίθονται στους ανθρώπους θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις υδρομετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Τώρα όμως ας δούμε λίγο ποιες βελτιώσεις στην εφαρμογή Mosquito Vision γίνονται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΔΙΣ για τις προβλέψεις της όχλησης. Πρώτον, είναι η προσπάθεια επέκτασης των προβλέψεων στις πόλεις, στα πολεοδομικά συγκροτήματα δηλαδή, ξεκινώντας από την Θεσσαλονίκη με την εγκατάσταση ενός δικτύου 76 παγίδων GAT, είναι Gravid Aedes Trap, είναι ειδικά για το κουνούπι τίγρης, σε έναν καμβά ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου. Και δεύτερον, η επέκταση των προβλέψεων στην ημερήσια όχληση, η οποία προκαλείται σχεδόν αποκλειστικά από το κουνούπι τίγρης, ενισχύοντας το δίκτυο των παγίδων διοξίδιου του άνθρακα, οι οποίες ως γνωστόν δεν προσελκύουν ιδιαίτερα το κουνούπι τίγρης, με αυτές τις ειδικές παγίδες στο σύνολο της περιφέρειας, αλλά και άλλων περιφερειών σε συνολικά 150 θέσεις του περιαστικού συστήματος.
Λοιπόν, η δεύτερη σημαντική βελτίωση της εφαρμογής Mosquito Vision που δουλεύουμε στο πλαίσιο του RIS αφορά στην διαδραστικότητα με τους πολίτες, το λεγόμενο citizen science ή στα ελληνικά την επιστήμη του πολίτη, ας πούμε. Δηλαδή η ενεργή εμπλοκή των πολιτών τόσο στην αξιολόγηση της όχλησης όσο και από τα κουνούπια, όσο και για την ανέβρεση εστιών αναπαραγωγής τους. Λοιπόν, εδώ θα δούμε στο βιντεάκι την εφαρμογή. Έχουμε την δυνατότητα λοιπόν να επιλέξουμε για τον χώρο διαμονής μας, εκεί που βρισκόμασταν ή πήγαμε βόλτα, να δηλώσουμε πώς αισθανθήκαμε εμείς την όχληση από τα κουνούπια σε συγκεκριμένες περιόδους της ημέρας ξεχωριστά. Δηλαδή το απόγευμα υπήρχε μικρή, το βράδυ επίσης μικρή, ενώ τη νύχτα υπήρχε μέτρια όχληση. Μπορούμε να προσθέσουμε σχόλια και αν επιθυμούμε επικοινωνία και τα προσωπικά δεδομένα, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Η δεύτερη λειτουργικότητα είναι η δήλωση, η υπόδειξη κάποιων πιθανών εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών. Εδώ συγκεκριμένα, ας πούμε, δημιουργήθηκαν κάποια λύματα από έναν σωρό κοπριάς που βρίσκεται σε ένα μέρος. Οπότε ο πολίτης έχει την δυνατότητα να μας δηλώσει, εγώ υποψιάζομαι ότι υπάρχει μια εστία την οποία δεν την ελέγχεται. Και θα γίνεται στη συνέχεια σύγκριση με την γεωβάση των εστιών της υποανάπτυξης και θα εμφανίζεται στην εφαρμογή είτε ως εστία που ήδη ελέγχεται συστηματικά, είτε ως νέα εστία η οποία προσθέθηκε στο δίκτυο ελέγχου των εστιών. Ευελπιστούμε με αυτήν την εφαρμογή να βρίσκουμε επιπρόσθετες εστίες που δύσκολα μπορούμε να ανιχνεύσουμε, όπως π.χ. πλημμυρισμένα υπόγεια, θεμέλια, προσωρινές βλάβες που συμβαίνουν, ακόμα και μεταχειρισμένα λάστιχα που πετιούνται και άλλες εστίες. Ωραία. Και η τρίτη και σημαντικότερη βελτίωση για την δυνατότητα πρόβλεψης της όχλησης από τα κουνούπια αφορά στην συνσχέτιση της αυθονίας των πληθυσμών ακμαίων κουνούπιων με την όχληση. Παγκοσμίως, η πιο αξιόπιστη μέθοδο για την εκτίμηση της όχλησης είναι το human bait ή human landing catches, το λεγόμενο ανθρώπινο δόλωμα, που βγαίνουμε το απόγευμα ή βραδάκι έξω, βγάζουμε την γάμπα και συλλέγουμε πόσα κουνούπια στο τέταρτο της ώρας έρχονται να μας τσιμπήσουν. Από το 1997 έχει εγκατασταθεί ένα δίκτυο 10 σταθμών στην πεδιάδα της Δυτικής Θεσσαλονίκης και λειτουργεί σε εβδομαδιαία βάση επί 4 μήνες του χρόνου περίπου και έχουν μαζευτεί γύρω στις 2.500 δειγματοληψίες. Σε σύγκριση με τις παγίδες διοξιδίου του άνθρακα, που λειτουργούν από το 2010 και έπειτα σε 60 θέσεις της περιφέρειας, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συσχέτιση λοιπόν των πληθυσμών με την πραγματική όχληση. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε βέβαια κυρίως για το κούλες και το αέντες που μαζεύουν οι συγκεκριμένες αγίδες. Τώρα για το αέντες αλμποπίκτους είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Εδώ σε συνεργασία και με το δίκτυο του AIM-COST γίνεται μια προσπάθεια πανευρωπαϊκά φέτος να συσχετιστεί η συνηθισμένη μεθοδολογία της παρακολούθησης των πληθυσμών με ovitraps, δηλαδή τον αριθμό των αυγών που αποθέτουν τα αυγά τους σε κάποιες παγίδες, με το human bait. Στο πλαίσιο αυτού του πειράματος, λοιπόν, έχουν εγκατασταθεί 20 θέσεις με ovitraps στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης σε 10 εκτάρια και 12 θέσεις human bait. Συνολικά θα συλλεχθούν 400 δειγματοληψίες αυγών και 240 δειγματοληψίες human bait, προκειμένου να συγκριθούν και να προσπαθήσουμε ευρωπαϊκά, σε 26 χώρες δηλαδή, να γίνει μια συσχέτιση αυτών των πληθυσμών των αυγών που συλλέγουμε με την όχληση που δημιουργεί πραγματικά το κουνούπι τύχης. Συμπερασματικά θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την δημιουργία μιας χρονοσειράς ποιοτικών και ικανού αριθμού δεδομένων για την κατασκευή και λειτουργία αξιόπιστων επιχειρησιακών μοντέλων. Για την βελτιστοποίηση της ποιότητας των συλλεγόμενων δεδομένων πεδίου και την διασφάλιση της συνεχούς ροής τους, επενδύουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη του εντομολογικού μας εργαστηρίου και του τμήματος περιφορικής, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο, όπως η δημιουργία του factory, η εγκατάσταση ενός μοριακού εργαστηρίου, η εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών, αλλά και 70 αισθητήρων για τη συλλογή υδρολογικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
Πολύ σημαντική επίσης είναι η ανταλλαγή δεδομένων και τεχνογνωσίας με διάφορα διεθνή δίκτυα, όπως η ΕΜΚΑ. Με την ευκαιρία να σας προσκαλέσω από τώρα για το workshop που θα γίνει το Νοέμβριο, τέλος Νοεμβρίου, στην Ελβετία, για την δημιουργία best practices για mosquito control της ΕΜΚΑ, οι οποίες θα δημοσιευτούν και όλες, αλλά και η ανταλλαγή δεδομένων με το AIVA, με το AIM-COST και άλλες συνεργασίες με διεθνούς οργανισμούς και κράτη. Ως εταιρεία ακολουθούμε μια πολιτική διαμοιρασμού δεδομένων, όπως παρουσιάστηκε και από το μέσω της πλατφόρμας eBite. Οι πρακτικές business to government και ανοιχτά δεδομένα είναι υποχρεωτικά για μας. Υπάρχει ανάγκη για την δημοσιοποίηση των νέων ψηφιακών αυτών εργαλείων και εφαρμογών και της χρησιμότητάς τους και της δυνατότητας των δυνατοτήτων τους. Ελπίζω να σας προσκάλεσα την περιέργεια για αυτήν την εφαρμογή. Μπορείτε να μπείτε στο Play Store της Google και να το κατεβάσετε στο κινητό σας. Απλά να ξέρετε ότι μέσα στο επόμενο μήνα θα υπάρξει και μια αναβάθμιση, μπορεί να χρειαστεί μια ενημέρωση δηλαδή της εφαρμογής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ερευνητική ομάδα της υποανάπτυξης, κυρίως τον Μίλτο Γιατρού, την Ξανθή Τσένη και τον Γιάννη Παγιάδη, για τον ενθουσιασμό και τον ζήλο τους στην προσπάθεια βελτίωσης των προγνωστικών μοντέλων, την ομάδα τεχνικών πεδίου, οι οποίες συλλέγουν όλο αυτό το βιολογικό υλικό στο οποίο βασίζονται, στηρίζονται τα μοντέλα, και φυσικά την ομάδα του εντομολογικού εργαστηρίου, την Βικτόρια Μπάσπα και τον Βασίλη Ανταλή και την Αναστασία Τσελεπή, για την ακούραστη ενασχόλησή τους με τις δεκάδες χιλιάδες κουνούπια που μετράνε και προσδιορίζουν καθημερινά. Ευχαριστώ επίσης και την εταιρεία πληροφορικής XEO για την συνολική υποστήριξη που παρέχει στο έργο της. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σάντρα. Τελευταία λοιπόν από τις παρουσιάσεις. Να προσκαλέσω, ανοίγουμε λοιπόν τον κύκλο τώρα των τοποθετήσεων. Βλέπω την κυρία Δερμετζοπούλου λοιπόν στην οθόνη. Είναι η αγαπητή αντιπεριφερειάρχης δημόσιας υγείας εδώ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Διοργανώσαμε μαζί πριν από, μάλλον εμείς υποστηρίξαμε τεχνικά την διοργάνωση που είχε αυτή η υπευθύνη της πολύ πετυχημένη στο Λευκό Πύργο πριν από 2-3 εβδομάδες. Και θα ήθελα, εν πάση περιπτώσει, μετά από αυτά που ακούστηκαν, μια τοποθέτηση σύντομη, αν είναι εύκολο, γιατί το χρόνο είμαστε και λίγο ζωρισμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δεμετζοπούλου, έχει το λόγο. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μορελάτο. Καλημέρα σε όλους. Καλά είπατε, συνδιοργανώσαμε, γιατί εμείς συνεργάτες σας θεωρούμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές του έργου ρίστρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρωτοβουλία να οργανώσουν το σημερινό σεμινάριο. Είναι αλήθεια ότι ακούστηκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την αναβάθμιση των έργων κατά πολέμησης κουνουπιών, ειδικά στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Πρέπει να αναφέρουμε ότι η πεδιάδα της Κεντρικής Μακεδονίας το 2010 ήταν το επίκεντρο της πρώτης πιο σημαντικής επιδημίας σε ανθρώπους του ιού του Δυτικού Νείλου σε ευρωπαϊκό έδαφος και συγκεντρώνει έκτοτε το 20% των ανθρωπίνων κρουσμάτων στην Ευρώπη. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην αναβάθμιση του συγκεκριμένου έργου, θέτοντας και άλλες προτεραιότητες και ενσωματώντας νέες τεχνικές και σύγχρονα εργαλεία που έχουμε πια στη διάθεσή μας. Πρέπει να θυμίσουμε επίσης ότι στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας ήδη από το 1997 εκτελέστηκαν τα πρώτα ολοκληρωμένα έργα κατά πολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας μετά το τέλος του ανθελονοσιακού αγώνα στην Ελλάδα. Πλέον το έργο εδώ στην περιφέρεια είναι πολυετές, μεριμνώντας με τον τρόπο αυτό για την έγκαιρη έναρξη των δράσεων κάθε έτος, ενώ υιοθετεί και μια διεπιστημονική προσέγγιση, καθώς για την υλοποίησή του υπάρχει συνεργασία με επιστημονικούς φορείς της περιφέρειάς μας, του ΕΟΔΗ και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δυναμικά προσπαθεί και αξιοποιεί τα πλέον σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, προκειμένου να διασφαλίζεται ο ευχερέστερος και ο καλύτερος έλεγχος, αλλά και η εποπτεία του έργου της καταπολέμησης των κουνουπιών από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω και από εδώ όλα τα στελέχη και τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης, οι οποίοι καταβάλουν τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να ανταποκριθούν. Συγκεκριμένα με την πλατφόρμα διαχείρισης eBite, έχουμε πλέον άμεση ενημέρωση του καθημερινού προγραμματισμού και απολογισμού των επισκέψεων, την παρακολούθηση των δράσεων που διενεργούνται στο πεδίο σε πραγματικό χρόνο, την online παρακολούθηση της κίνησης των οχημάτων
καθώς και την επικαιροποιημένη γνώση των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών σε όλο το έδαφος της περιφέρειάς μας. Με αυτόν τον τρόπο, εμείς ως αναθέτουσα αρχή, έχουμε τον πλήρη έλεγχο των εργασιών και των ευρημάτων πεδίου, δίνοντας τη δυνατότητα της άμεσης παρέμβασης πλέον στα στελέχη της διεύθυνσής μας στο έργο και μεταφράζοντας την επιστημονική γνώση σε αποτελεσματικές αποφάσεις, προκειμένου να κατευθύνει τις εργασίες ανάλογα με τις αντικειμενικές ανάγκες που διαμορφώνονται. Επίσης, η πληρέστερη εποπτεία όλων των εργασιών πεδίου μέσω του e-Byte εξυπηρετεί και την εύκολη και ορθή πιστοποίηση του έργου. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών που υλοποιεί, καινοτομεί και είναι οδηγός των εξελίξεων κατά την άποψή μας, αλλά υπάρχει και η απόδειξη ότι με τη συμμετοχή ως περιφέρεια που είχε τη μεγαλύτερη χρονοσειρά δεδομένων στην κοινοπραξία που κατέκτησε το πρώτο βραβείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Καινοτομίας για το σύστημα έγκαιρης πρόβλεψης του ιού δυτικού Νιλού, το ΕΙΒΑ, το οποίο και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο βελτίωσης του προγράμματος καταπολέμησης συνολικά, με ορθότερη στόχευση των δράσεων και διαχείριση των πόρων. Σήμερα, η Περιφέρεια μέσω της στρατηγικής έρευνας για την έξυπνη εξειδίκευση χρηματοδοτεί το μοντέλο Mosquito Vision, που προβλέπει και οπτικοποιεί την όχληση από τα κουνούπια, τα αποτελέσματα του οποίου είναι διαθέσιμα και σε όλους τους πολίτες μέσα από την εύχριστη ηλεκτρονική εφαρμογή για τα κινητά. Ταυτόχρονα, η διαδραστική λειτουργία του Mosquito Vision δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να συμμετέχει στην προσπάθεια της καταπολέμησης των κουνουπιών, να τον κάνει συμμέτοχο, ενημερώνοντας και αυτός από το κινητό του για νέες συστήσεις αναπαραγωγής, για το επίπεδο όχλησης της περιοχής του, αλλά και θέτοντας ερωτήματα για την προστασία του από τα κουνούπια. Με αυτά τα λίγα θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, πάλι να επισημάνουμε τη χρησιμότητα των πρωτοβουλειών και περιμένουμε και την επόμενη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ, κυρία Δερμητζοπούλου. Να πω λιγάκι ότι το e-Byte, ένας από τους λόγους για τους οποίους το φτιάξαμε, ήταν η πίεση του πρώην διευθυντή σας, του κυρίου Κουρτίδη, του Σοφοκλήφου Κουρτίδη, ο οποίος πραγματικά επέμεινε πάρα πολύ και καταλήξαμε στο να το φτιάξουμε. Οπότε το λέω αυτό γιατί καμιά φορά νομίζουμε ότι κάποιες δράσεις προκύπτουν έτσι στο εν κενό. Όχι, ήταν η πίεσή του, διότι ακριβώς ο άνθρωπος ήθελε να έχει πλήρη εποπτεία, κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Παπαδάκης, ο οποίος ρίστον παράδον και αντιπρόεδρος των εποπτών δημόσιας υγείας και συνεπώς ο λόγος του βαραίνει πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μητζοπούλου. Να προχωρήσουμε στην επόμενη τοποθέτηση. Ο κύριος Κοντοές είχε ζητήσει, δεν ξέρω, δεν το βλέπω όμως εδώ στους πανελίστες, διότι είχε μία δέσμευση. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν είναι εδώ, δεν πειράζει. Δώσουμε το λόγο λοιπόν στην κυρία Καραούλη. Με την κυρία Καραούλη λοιπόν οριστήκαμε το 2018 σε μία κλειστή μάζοξη στο Υπουργείο. Και νομίζω ότι δεν θα με διαψεύσει σε αυτό που είπα προηγουμένως, έτσι, ότι όντως ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαχνε το εγχειρίδιο, το manual του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είπε, με συγχωρείτε, πρέπει να φτιάξουμε ένα καινούργιο. Κυρία Καραούλη, λοιπόν, είναι Γενική Διευθύντρια του Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Έχει ένα βιογραφικό το οποίο συνάδει με το θέμα της περιβαλλοντικής υγιεινής. Μας έχει στείλει τώρα μόλις μια παρουσίαση, η οποία όμως δυστυχώς λόγω στενότητας χρόνου θα έχουμε πολύ δυσκολία να την κάνετε. Με μεγάλη χαρά στο δεύτερο σεμινάριο που θα διοργανώσουμε μέσα στο έτος να είστε οι επίσημοι προσκεκλημένοι μας λοιπόν για να κάνετε αυτή την παρουσίαση. Λοιπόν, σας ακούω σε μια σύντομη, αν θέλετε, τοποθέτηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, εντάξει, είμαι και λίγο παρανοητική και θα πω ότι πραγματικά έχω μείνει έκθαμβη από όλη τη σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι για πολλούς λόγους. Έτσι, πρώτα θα σας εκπλήξω, γιατί εντάξει, είχα ετοιμάσει να πω λίγα πράγματα που κάνει το Υπουργείο Υγείας. Μπορώ να τα πω λίγο γρήγορα, που είναι γνωστά σε όλους. Και την εγκύκλιο που εντείνει κάθε χρόνο για τη χρηματοδότηση των έργων και για την αναλυτική εγκύκλιο με όλες τις δράσεις που προβλέπονται σταδιακά, την αξιολόγηση των προγραμμάτων κτλ. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι όλες οι περιφέρειες το παρακολουθούν πάρα πολύ καλά και έχουμε και καλή ανταπόκριση από εκείνους. Εκείνο το οποίο δεν συλλέγει πια το Υπουργείο και έχουμε μια δυσκολία είναι ένα feedback από τα αποτελέσματα των προγραμμάτων. Τα οποία είχαμε ετοιμάσει κάποια στιγμή ένα ερωτηματολόγιο το 19, αν θυμάμαι καλά, και στη συνέχεια δεν εξακολούθησε. Αλλά για τη σημερινή έτσι ημερίδα θέλω να πω ότι
αρκετά πράγματα. Πρώτον, ότι τυχαίνει αυτή την εποχή και παρακολουθώ ένα πρόγραμμα του London School of Economics και αναφερόταν στην συμμετοχική πρωτοβουλία των πολιτών. Και είδα με μεγάλη μου χαρά τώρα στο πρόγραμμα το πώς μπορούν οι πολίτες να συμμετέχουν σε αυτό και όχι μόνο μία φορά, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και να δηλώνουν πιθανές αιστείες κτλ. Το οποίο νομίζω ότι συνδράμει πάρα πολύ στην αποτελεσματικότητα του προγραμμάτων. Και να το συνδυάσω επίσης ότι όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί παράλληλα, όπως αναφέρθηκε και από τον κύριο Πιαρακάκη σε μια άλλη μερίδα, η ψηφιακή πολιτική είναι και η κοινωνική πολιτική. Και συνήθως έχουμε δει ότι πολλές φορές οι αιστείες κουνουπιών είναι και σε υποβαθμισμένες σχετικά περιοχές που δεν γίνεται καλή αποκομιδή είτε απορριμμάτων, είτε διαχείριση των λιμάτων, είτε των ξερών κλαδιών κτλ. Άρα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Και το τρίτο στοιχείο, ότι χαίρομαι ιδιαίτερα για την εξαιρετική συνεργασία που έχετε ως εταιρεία και με τις περιφέρειες που εφαρμόζουν τα προγράμματα, αλλά και με την κεντρική διοίκηση, με εμάς, που ουσιαστικά δίνουμε τις κεντρικές οδηγίες για την εφαρμογή των προγραμμάτων μεταπρόληψης των κουνουπιών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καραούλη. Κοιτάξτε, νομίζω οι περιφέρειες δίνουν απολογιστικά και μπορούμε να τα τυποποιήσουμε, αν θέλετε, να συνεργαστούμε. Ξέρετε, θα πω κάτι το οποίο φάνηκε λίγο προκλητικό την άλλη φορά, ας πούμε. Έχουμε συνεργασία με 6-7 κυβερνήσεις, ξένες κυβερνήσεις. Με μεγάλη χαρά να συνεργαστούμε και με την ελληνική μας κυβέρνηση. Θέλω να πω, το λέω αυτό λίγο έτσι σκοπτικά, αλλά υπάρχει μια επιτροπή παρακολούθησης τροπικών οσημάτων, στην οποία μπορείτε να μας καλέσετε. Δηλαδή, αυτά πραγματικά υπάρχει μια. Να μην πω τώρα στο πόσο δύσκολο είναι να έχεις μια επιχείρηση στην Ελλάδα, έτσι, πόσο αρνητικό είναι το επιχειρηματικό κλίμα. Αλλά και να μην μιλήσω καθόλου για κοινωνική εταιρική ευθύνη, πράγματα τα οποία φαντάζομαι γνωρίζετε καλά. Πάντως, η όλη ιστορία αυτή, η ψηφιοποίηση, η διαφάνεια, η επικοινωνία είναι προς το καλύτερο και προφανώς αυτοί οι οποίοι είναι, ας πούμε, μπροστά σε αυτό το τομέα, όπως είχα πει και προηγουμένως, είναι απλά πολύ μπροστά. Έτσι, δεν το συζητάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά σας καλώ, έτσι, σας προσκαλώ στο επόμενο σεμινάριο που θα κάνουμε να μας μιλήσετε για τα θέματα, γιατί ξέρω πραγματικά ότι έχετε μεγάλη γνώση για τα θέματα περιβαλλοντικής υγιεινής. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, λοιπόν. Να περάσω τον λόγο ίσως στον κύριο Βασίλη Διαμαντόπουλο, στον φίλο Βασίλη, τον οποίο γνώρισα το 2011. Κυρία Δερμαντιβούλου, να σηκώσει το χέρι, δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι. Ήθελα μόνο να πω, πρέπει να το αναφέρω, ότι η περιφέρεια κάθε χρόνο αποστελεί τη έκθεση, κυρία Καραούλη. Ναι, από εσάς είστε πρώτοι και νωρίς. Θα διαμαρτυρηθούν τα στελέχη μας, γι' αυτό δεν πρέπει να το πούμε. Όχι. Από την περιφέρεια Μακεδονίας έχουμε πάντα και πολύ. Για να ζωντανέψουμε και τη συζήτηση. Και πολύ έγκαιρα τις θέσεις. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστώ την παρέμβαση. Βλέπω τον κύριο Κοντουέ. Χαίρομαι για τον κύριο. Να δώσω λιγάκι τον κύριο. Δεν ξέρω. Εντάξει, αν θέλει ο κύριος Κοντουέ να μιλήσει, γιατί μου είχε πει μια δυσκολία. Πολύ ευχαρίστως. Ας μιλήσει. Παρακαλώ να μην. Ο κύριος Κοντουέ, ούτω ή άλλω είναι εφραδή. Καλημέρα, να μην χαλάσω τη σειρά, Σπυρό μου. Όχι, να ακολουθεί η σειρά, θα παραμείνω. Θα παραμείνω να μιλήσω με τη σειρά μου. Ανέρχομαι στην πρόσκλησή μου στον κύριο Διαμαντόπουλο, λοιπόν, με τον Βασίλη, γιατί ο Βασίλης είναι, με συγχωρείτε, φίλος, τον γνώρισα το 2011 στην Πελοπόννησο, όταν τρέχαμε για την Ελληνοσία. Έχουμε περάσει διάφορες δύσκολες στιγμές μαζί. Και το 18 μετά πήγαμε στον Καταρροϊκό, που θυμάμαι ότι πάλι είχε μια σημαντική εμπλοκή. Ο Βασίλης έχει γίνει πρόσφατα και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και νομίζω το χαίρεται πάρα πολύ, διότι μου έβαλε την κατσάδα. Διότι δεν το έβαλα στους τίτλους. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το γνώρισα ως πρόεδρο, τώρα είναι πρώην πρόεδρο των γιατρών δημόσιας υγείας και ως γενικό διευθυντή βασικά της θέματα δημόσιας υγείας και δεν ξέρω αν είναι γενικός διευθυντής, ευρύτερα τώρα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ξέρετε, καμιά φορά εμείς στον ιδιωτικό τομέα δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τους τίτλους και τις εξελίξεις σας, τις προαγωγές. Λοιπόν, δίνω το λόγο. Θα ήθελα, αν είναι εύκολο, Βασίλη, μια και πραγματικά νομίζω ότι το έχεις, να μιλήσεις για το One Health Approach, δηλαδή για αυτή την αντιμετώπιση του πώς τελικά όλες αυτές οι ιστορίες καταπολέμηση κουνουπιών εντάσσεται, θα έλεγα ότι είναι, πώς να το πω, πραγματικά στο κέντρο των εξελίξεων σε σχέση με το One Health
Εάν θέλεις, Νικό, να κάνεις μια τοποθέτηση πάνω σε αυτό, θα σου είναι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ειλικρινά, ανταποδίδω, γιατί με τους περισσότερους είναι μεγάλη μου τιμή και με τον κύριο Μουρλάτο και με τη Βασιλική την Καραούλη και με την Δανάη την Περβανίδου. Γνωριζόμαστε πλέον 12 χρόνια. Με διαφορετικούς τρόπους, όπως και με τη Σάντρα, και δεν θέλω να ξεχάσω κάποιον που αυτή τη στιγμή είναι στο πάνελ. Και έχουμε δεθεί μέσα ακριβώς από προβλήματα, από κρίσεις δημόσιας υγείας, μάλιστα με μπλοκές και της χώρας μας. Δηλαδή, σε επίπεδο να έχουμε και προβλήματα, ξέρετε, ας πούμε, γενικότερα από οικονομικού μεγέθους, βλέπετε, τουρισμό ή άλλα μεγέθη. Οπότε είναι και πολυεπίπεδα, δηλαδή μπορεί να βλέπουμε μόνο τα προγράμματα των κουνουπιών σαν ένα μέγεθος, ότι τσιμπάει ένα κουνούπι, δημιουργεί μια ασθένεια, είναι ένα πάζι μεγάλων οικονομικών, κοινωνικών και άλλων δεδομένων που επηρεάζουν τον κάθε τόπο. Οπότε έρχομαι λίγο πιο κοντά στην νέα υγεία. Και μάλιστα είναι μεγάλη μου χαρά πάλι και να τονίσω πάλι και για την Βάσο την Καραούλη και για την Δανάη την Περβανίδου, γιατί είμαστε χρόνια πρόεδρος στη Βασιλική Καραούλη στην Επιτροπή Τροπικών Νόσων του Υπουργείου, η οποία έχει κάνει, κατά τη γνώμη μου, ειδικά, δεν το κάνω αυτή τη στιγμή από ευγένεια, αλλά ειλικρινά όσο είναι πρόεδρος μας, έχει κάνει πραγματικά μεγάλα δείγματα προς τα πάνω. Δηλαδή, αρχίσαμε να γινόμαστε λίγο πιο επικαιροί, να αναζητούμε στοιχεία. Προφανώς τη λοβάτησε όλα αυτά τα χρόνια η Δανάη από τον Νεοδί. Και αυτό δείχνει, ξέρετε, ότι ακριβώς αυτή είναι η ιδέα, η πολυσυμμετοχικότητα. Ο καθένας μας μόνος του δεν μπορεί να κάνει θαύματα, όλοι μαζί μπορούμε. Και ακριβώς αυτά τα μεγέθη είναι που νομίζω μπορούν να μας δημιουργήσουν μια καλύτερη αίσθηση δεδομένων, καλών πρακτικών. Εκείνο που ήθελα πολύ γρήγορα να πω, ότι ναι, παραμένω γενικό διευθυντή δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας για μικρό διάστημα μέχρι τη μονιμοποίησή μου στο Πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα, ξέρετε, στην περιφέρεια δεν χρειάζεται να το πω, γιατί δυστυχώς ήμασταν και ένας δείκτης, ξέρετε, είχαμε γίνει μέκα επιστημονική. Δηλαδή, είχαμε όλα τα προβλήματα. Είχαμε ιώθει του κονδύλου, είχαμε λιονοσία, είχαμε καταλογικό. Οπότε, εκ των πραγμάτων, δημιουργήσαμε μια μεγάλη βάση δεδομένων. Με την εξαιρετική βοήθεια πάλι του Ισκουαλάπη και του κ. Μορελάτου και των συνεργαζόμενων εταιριών στην Πελοπόννησο, απλά θέλω να πω ότι έχουμε αλεύσει δίκτυα για ιώθει του κονδύλου σε άγρια πτηνά, σε υπολογή, σε κουνούπια, και μάλιστα υπάρχει online data. Ο κ. Μορελάτης το ξέρει, το τελευταίο τρίμηνο τα online data μας που είναι με tablet που έχει ο κάθε εργαζόμενος και μπαίνουν στην κεντρική βάση δεδομένων είναι από 26 δήμους, 657 οικισμούς, 4.410 περιφορές έχουμε online data. Και πλήρωση αποτύπωση πάλι και του πεδίου από μετανάστες, γιατί συνεργαζόμαστε και με όλους τους πανεπιστημιακούς φορείς, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είτε Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, άρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πάρκο συνεργαζόμενων. Το θέμα είναι αυτό, και αυτή την εμπειρία, να σας πω, και την κουλτούρα μου, την είχε μεταδώσει από πολύ νωρίς ο κ. Μουρλάτος, ο οποίος πραγματικά με ενέπνευσε στην αρχή, γιατί είχε και τεράστια γκάμα δεδομένων και εμπειρίας. Εκείνο το οποίο, ξέρετε, ακριβώς θέλω να επενδύσω πάλι λίγο στη δημόσια υγεία, είναι ότι η αφορμή είναι και μην πάμε μακριά, ο SARS-CoV-2, ο COVID, μας έδειξε ακριβώς την αναγκαιότητα αυτή. Δηλαδή, είναι πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Πρέπει να δούμε δηλαδή πολύπλευρα πράγματα, ας πούμε, που επηρεάζουν, δηλαδή διαφορετικά οικοσυστήματα. Μεταναστευτικό, οικονομική κρίση είναι έννοιες που βρίσκονται στην επικαιρότητα και επηρεάζουν, συγχωρέστε με, πάρα πολύ και τα προγράμματα και την εκπαίδευση και ουσιαστικά και την επικοινωνία με τον κόσμο. Χαρακτηριστικό ότι για την Ευρωσία θα πρέπει, ας πούμε, το παράδειγμα είναι απλά έτσι τυπικό, ότι θα πρέπει να βγει σε 5-6 γλώσσες, σε ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να τις ξέρουν και να μάθουν και κάποια πράγματα να προστατεύονται. Γνωρίζεις, Σπύρο, ότι από πολύ νωρίς είχαμε αρχίσει και τα προγράμματα IRS με τις κατοικίες και με λαμπρά αποτελέσματα, όπως και κάνει και στη Μακεδονία, και συνεχίσαμε και στην Πελοπόννησο με τις συνεργαζόμενες εταιρείες. Εκείνο το οποίο θα είχε πραγματική επένδυση είναι ένα μοντέλο, ξέρετε, πολύπλευρο. Δηλαδή, στην περιφέρεια Πελοπονίσου, τα προηγούμενα χρόνια μπορώ να πω ότι ήμουν λίγο μόνος. Με τα χρόνια εκτείναμε αυτό το πάλι της ενιαίας υγείας. Ήδη η Επιστημονική Επιτροπή αυτή τη στιγμή, εκτός από τον εαυτό μου σαν πρόεδρο, έχει ένα διευθυντή δημόσιας υγείας που είναι υπόπτης, έχει τη διευθύντρια της παιδιατρικής, έχει το διευθυντή, το γενικό διευθυντή της αγροτικής ανάπτυξης που είναι γεωπόνος, και έχει και ένα περιβαλλοντολόγο γιατρών, ούτε και εκμένων περιβαλλοντών. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα μεγαλύτερο πάζλ ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να συμμετέχουν, συμμετοχικά πολύ, και η ίδια, ας πούμε, τελικά η Επιστημονική Επιτροπή έχει και ομάδες ή υποομάδες, πάλι με επιστήμονες. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι επιστήμονες είναι γεωπόνοι σε εμάς οι περισσότεροι που μας βοηθούν.
στο πεδίο, οπότε να υπάρχει μια αλληλουχία. Το περιγράφω αυτό γιατί είναι, θεωρώ, δείγμα καλών πρακτικών. Δηλαδή, διαφορετικοί άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους, με διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικά δεδομένα, μπορούν να συνεργαστούν και μπορεί να παράγουν πραγματικά πολύ ωφέλιμο έργο. Άρα, θεωρώ το One Health αυτή τη στιγμή, όχι γιατί είμαι στην Σχολή Δημόσιας και Νέας Υγείας, η οποία πραγματικά έχει και αυτή τη δική της δυναμική, μια καινούργια σχολή στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας στην Καρδίτσα, είναι περισσότερο ότι έχει τη λογική του να επενδύσουμε ακριβώς τις διαφορετικές πληροφορίες, τις οποίες με πολύ ωραίο τρόπο, όπως παρουσιάστηκε πιο πριν, μπορεί ένα εξαιρετικό σύστημα να αποδίδει δεδομένα και κυρίως να τα έχει, ξέρετε, και για τον απλό κόσμο. Δηλαδή τα application βοηθούν πάρα πολύ ακριβώς και την πληροφόρηση του κόσμου, που ναι, δεν πρέπει να κρύβουμε την πληροφορία, αλλά πρέπει και να την διαχειριζόμαστε. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι το Υπουργείο Υγείας, έτσι, για να πω και κάποια καλά λόγια του Υπουργείου, γιατί έχει τιμήσει με πλήθος τροπών, έχει κάνει ήδη αλγόριθμους σε κάποια πράγματα Νέας Υγείας. Ένα λαμπρό παράδειγμα είναι η αντιμετώπιση του έμπολα. Έχει κάνει εξαιρετικό αλγόριθμο και κάνει και ένα άλλο αλγόριθμο για κρίσεις δημόσιας υγείας. Αυτοί οι αλγόριθμοι, αν το δείκαν και σε εμάς, ξέρετε, Βρήτα και Μουλάτο, όπως εσείς, σαν υποανάπτυξη, έρχεσαι στο ίδιο το κράτος και σε εμάς, σαν επιστήμονες, και έρχεται όλη αυτή η διαφάνεια, αυτό θα βοηθούσε, ξέρετε, αμφίπλευρα. Γιατί ακριβώς αυτή είναι η διασύνδεση σήμερα και ουσιαστικά έτσι θα πρέπει να είναι τα σύγχρονα δεδομένα επιστημονικής συνέβρεσης. Δεν θέλω άλλο να καταχρηστώ τον χρόνο, εξάλλου είμαι πάντοτε διαθέσιμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια στο team σου και θα είμαστε πάντοτε σε επαφή. Και πολλά χαιρετισμού σε όλους τους εκλεκτούς συνεκμόνες, την κυρία Πετριάρχη και σε όλους τους εκλεκτούς φίλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Διαμαντόπουλο, τον φίλο Βασίλη, τι να κάνουμε, δηλαδή δεν μπορώ να το κρύβουμε άλλωστε. Να καλέσω στο βήμα τον κύριο Κοντοέ, τον οποίο γνωρίστηκαμε το 18-19, νομίζω, το πιο πρόσφατα δηλαδή, και στον οποίο η Ελλάδα χρωστάει σε απλά ελληνικά ένα βραβείο. Πέρα από οτιδήποτε, διότι ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να μανατζάρει, να πιέζει, να κάνει lobbying, εν πάση περιπτώσει, πράγματα τα οποία δεν είναι καθόλου δεδομένα και επίσης είναι φοβερό το γεγονός ότι ενώ ανοίξει το δημόσιο τομέα, δουλεύει με όρους, θα έλεγα, ιδιωτικού τομέα. Έτσι. Είναι εντυπωσιακή η εργατικότητά του και η προσήλωσή του στο στόχο. Λοιπόν, αν θέλεις, Χάρη, λίγο να μας πεις λιγάκι αυτήν την ιστορία, την περιπέτεια, την ωραία που ζήσαμε με το Ava. Ευχαριστώ. Εκλαμβάνω ό,τι είπες έτσι ως θετικό και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ομολογώ ότι πρέπει να πω ότι ναι, κάνουμε μια ερευνητική προσπάθεια εδώ στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και σε αυτό το κέντρο αριστείας εδώ πέρα της δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Αλλά ομολογώ, Σπύρο μου, ότι εάν δεν ήταν τα πράγματα έτσι και αγαπητοί συνάδελφοι και όσοι είναι και στον ακαδημαϊκό χώρο επίσης ενεργοί το καταλαβαίνουν, δεν υπάρχει δυνατότητα άλλη παρά μόνο αν μπορούμε και είμαστε ανταγωνιστικοί πλέον, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό προσπαθούμε και σε ευχαριστούμε και εσένα και την ομάδα σου και τους συνεργάτες από τις περιφέρειες, τις τέσσερις περιφέρειες της Ελλάδας και τους αξιόλογους συνεργάτες που είναι εδώ και μίλησαν σήμερα και μάλιστα αναφέρθηκαν και στο σύστημα ΕΟΑ. Ευχαριστώ, διότι χωρίς τη δική σας τη βοήθεια και χωρίς και την δική σας εξειδίκευση στον τομέα, δεν νομίζω ότι θα πετυχαίναμε αυτή τη μεγάλη διάκριση, όσο και αν δέχομαι ευχαρίστω στα όμορφα λόγια που είπες. Ναι, το σύστημα ΕΟΑ ξεκίνησε σαν μια αντιευρωπαϊκή προσπάθεια. Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν ξεκίνησε σαν μια προσπάθεια για να υποβληθεί σε ένα διαγωνισμό, σε ένα βραβείο. Ήταν μια εθελοντική δράση. Ήταν μια δράση που ήταν κάτω από την ομπρέλα του διακυβερνητικού οργανισμού GIO, το Group on Earth Observation, το οποίο είχε ένα σκοπό. Και τότε ομολογώ ότι με πήρα αυτή την πρωτοβουλία να φτιάξουμε αυτή την διευρωπαϊκή συνεργασία και όλοι, και είναι πολύ σημαντικό να πούμε, αναλάβανε έργο σε μια εντελώς εθελοντική βάση προκειμένου συνεργατικά να φτιάξουμε ένα τέτοιο σύστημα. Ένα σύστημα έγκαιρης ενημέρωσης για τους πληθυσμούς των κουνουπιών και στην προκειμένη περίπτωση εντοπίσαμε τον ενδιαφέρον για τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, γιατί είναι αλήθεια ότι σε σημαντικό βαθμό αποτελεί και ευρωπαϊκό πρόβλημα, όχι μόνο ελληνικό. 15 φορείς ευρωπαϊκοί, σημαντικοί από 5 χώρες στην δεδομένη στιγμή, φορείς, οργανισμοί αναφοράς, πανεπιστημιακοί φορείς, οργανισμοί δημόσιας υγείας, αλλά και πανεπιστημιακά εργαστήρια και ιδιώτες, όπως το εξαιρετικό παράδειγμα της εταιρείας Εκοντεύ στον τομέα, και ξεκινήσαμε και φτιάχναμε μια νέα τεχνολογία η οποία πατούσε πάνω σε μεγάλα δεδομένα, τα οποία δεδομένα εμείς τα λέμε πλέον σήμερα ακραία δεδομένα,
γιατί πλέον αποτελούν σύζευξη πολλαπλών πηγών πληροφορίας, όχι μόνο διαστημικών δεδομένων, όχι μόνο δεδομένων παρατήρησης που ενημερώνει συστηματικά καθημερινά και σε μεγάλη κλίμακα για οποιαδήποτε αλλαγή η οποία υπάρχει στο φυσικό περιβάλλον, στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον, στην επιφάνεια της γης, εξαιτίας της καθημερινής αλλαγής, του κλίματος, των φυσικών καταστροφών, των πλημμυρικών γεγονότων και οτιδήποτε άλλο τα οποία συντελούν στις αναπτύξεις των πληθυσμών των κουνουπιών, αλλά και βεβαίως δεδομένα τα οποία έρχονται σαν από επίγειρα δίκτυα, όπως τα δίκτυα που λειτουργείτε και που μας τροφοδότησαν με δεδομένα δεκαετιών για να μπορέσουμε να φτιάξουμε σε συνδυασμό με τα δεδομένα κλίματος, με τα δεδομένα αλλαγής του τοπίου, με όλη αυτή τη μεγάλη δεδομένα, μεγάλες βάσεις δεδομένων να μπορέσουμε να φτιάξουμε, να αναπτύξουμε τα μοντέλα και να κάνουμε μοντέλα τα οποία έχουν πλέον μια ακρίβεια πολύ υψηλή και δυνάμενα να μεταφερθούν από περιοχή σε περιοχή. Αυτό το οποίο πέτυχε το ΕΟΑ και αυτό το οποίο βραβεύτηκε ως πρώτο βραβείο, πήρε το πρώτο βραβείο καινοτομίας με την βοήθειά σας και τη συνδρομή όλων, ένα βραβείο ζωής όπως το λέω εγώ, όχι μόνο σαν διάκριση αλλά και σαν επιδότηση που μας δόθηκε μετά για να μπορέσουμε από το σημείο αυτού και μετά και για τα επόμενα 5 χρόνια όπως έχουμε συμφωνήσει όλοι να αναπτύξουμε αυτό το σύστημα, είναι πραγματικά ήταν μια, τουλάχιστον για τη δική μου πορεία ως ερευνητής που είναι αρκετά ήδη τα χρόνια αυτά, ήταν ένα βραβείο ζωής και κυρίως ένα βραβείο που για όλους τους συμμετέχοντες νομίζω πρέπει να το αξιοποιήσουν ως έτσι και να δείξουν την αριστεία τους σε αυτό το τομέα. Θέλω να πω ότι σήμερα το σύστημα ΕΟ και δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω, αλλά θα μιλήσω πάρα πολύ σύντομα για το σύστημα ΕΟ. Να αφήσουμε λιγάκι χρόνο και για τους παρεμισκόμενους, αν θέλεις. Είναι λοιπόν λέγοντας ότι το σύστημα αυτό εφαρμόζεται σήμερα σε 10 περιφέρειες της Ευρώπης, δίνει σε μηνιαία βάση 3 καλοκαίρια τώρα και θα συνεχίσει και για τα επόμενα 4 καλοκαίρια, τουλάχιστον σύμφωνα με τη συμφωνία που έχουμε, εκτιμήσεις μηνιαία βάση για τους πληθυσμούς των κουνουπιών και για τα αναμενόμενα κρούσματα. Τα κουνούπια είναι πολλών διαφορετικών ειδών, αλλά λοιπόν δεν είναι μόνο το κούλεξ, αλλά είναι και οι υπόλοιπες κατηγορίες που αφορούν τα υπόλοιπα νοσήματα. Έχουμε μοντέλα τα οποία μεταφέρονται πλέον από περιοχή σε περιοχή. Τώρα τα μεταφέρουμε και στην Αφρική και στην Ασία, στην ακτή του Ελεφαντοστού και στην Ταϊλάνδη. Συζητούμε με το Ίδρυμα Παστέρ για να μεταφερθούν στην περιοχή του Ντακάρ. Και να πω εδώ ότι έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου το σύστημα ΕΟΑ, σε συνεργασία προφανώς με το Κοινό Κέντρο Ερευνών, να αποτελέσει ένα ευρωπαϊκό στάνταρ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σπύρο, τον Μουρελάτε και την ομάδα του, όλους τους υπόλοιπους 14 partners του συστήματος ΕΟΑ, τις περιφέρειες, τις 4 περιφέρειες οι οποίες ήταν δίπλα μας και μας βοηθήσανε δίνοντάς μας ενημέρωση και πληροφορία για να μπορέσουμε να βελτιωνόμαστε στη συνέχεια. Και τον ΕΟΔΗ και άλλους φορείς, γιατί ταυτόχρονα με το ΕΟΑ αναπτύσσεται και το σύστημα ΕΜΠΡΟΣ, το οποίο παράγει την έρευνα, η οποία στο επίπεδο που οριμάζει για να γίνει επιχειρησία και εφαρμόζεται στο σύστημα ΕΟΑ. Ευχαριστώ, εύχομαι να μην καταχράστηκα τον χρόνο σας και πάλι συγχαρητήρια για την ωραία αυτή διοργάνωση. Είστε πάντα, είναι πάντα σε ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον, Χάρη. Να πω λιγάκι ότι όντως ήσουν πάρα πολύ διορατικός έτσι, και δυναμικός και βρήκες, θα έλεγα, τον κατάλληλο partner, διότι όταν λέμε δεν ήταν μόνο οικοανάπτυξη, ήταν και το Απιθύτα από πίσω, η κυρία Παπάου, η κυρία Ζδόβας, η κυρία Κατράγου, ομάδες εκπληκτικές δηλαδή, έτσι, και την περιφέρεια εδώ. Συγγνώμη, αν έπρεπε να τους αναφέρω όλους ονομαστικά. Προφανώς. Όχι. Εγώ του αναφέρω. Αλίμονο. Ναι. Όχι, εγώ του αναφέρω από τη δική μου την πλευρά. Ότι θέλω να πω ότι δηλαδή, βασικά βρέθηκαν 2 διαφορετικοί κόσμοι. Και να θυμίσω λιγάκι αυτές τις εβδομαδιαίες συναντήσεις, τις δύσκολες που κάναμε κάθε Τρίτη, που μέχρι να γνωριστούμε μας πήρε κανένα χρόνο περίπου. Έτσι. Δηλαδή πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι εμείς ερχόμασταν από το real thing και εσύ ερχόσουν από το high tech, ας πούμε. Και εκεί λιγάκι η συνομιλία ήταν δύσκολη. Εντάξει, μας έμεινε κάτι καλό. Έχουμε τώρα και εμείς 4 data analysts. Έχουμε πια καλύτερη άνεση στο να μιλάμε με όρους προγνωστικών μοντέλων κτλ. Αλλά είναι γεγονός ότι αυτή η διεπιστημονικότητα την εμπεδώσαμε με την συνεργασία μαζί σας. Αλλά επαναλαμβάνω, υπήρξε μια διορατικότητα από την πλευρά σου, διότι φέραμε όλα τα δεδομένα και όλους τους συνεργάτες μας από την ΕΜΚΑ, έτσι, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Καταπολέμησης Κουνουπιών, και βέβαια το παράδειγμα εδώ της περιφέρειας
Η κυρία Δερμετζοπούλου προηγουμένως αναφέρθηκε ότι εδώ συγκεντρώνουμε το 20% του συνόλου των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, το οποίο είναι ένα σωτήχη λαχή. Δηλαδή αυτό το πράγμα ταλαιπωρεί τους ανθρώπους, αλλά από την άλλη, όταν είσαι εδώ και το μελετάς, αυτό το πράγμα σου δίνει ένα φοβερό πλεονέκτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λοιπόν, Τάρη, και γενικότερα για τη συνεργασία μας. Λοιπόν, να φωνάξω και τον τελευταίο, νομίζω, την κυρία Περβανίδου, με την Δανάη και όλη την ομάδα εκεί, την κυρία Βακάλη, την κυρία Χρυσοβαλάντου, με τον κύριο Τάκη Παναγιωτόπουλο. Έτσι, γνωριστήκαμε το 10 με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από τότε έχουμε μια καταπληκτική συνεργασία, υποδειγματική συνεργασία. Με μεγάλη χαρά δίνουμε δεδομένα, το ξέρει πάρα πολύ καλά η ομάδα εκεί του ΕΟΔΗ. Μοιραζόμαστε δεδομένα. Και το κάνουμε για 100.000 λόγους, εν πάση περιπτώσει. Τώρα να μην αναφερθώ σε αυτό. Είχα ετοιμάσει και ένα μικρό λογίδριο, αλλά το ξέχασα. Τέλος πάντων, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Αυτά είχα να πω για τη Δανάη. Ας μας πει η Δανάη λίγα και κάνει μια τοποθέτηση, λίγο γρήγορη, γιατί θα πρέπει να αφήσουμε και λίγο χρόνο για τους υπόλοιπους. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να μου δώσετε βήμα λίγο να τοποθετηθώ σε σχέση με τα προγράμματα τα οποία εκτελούνται, τα έργα, τα ερευνητικά και σε επίπεδο περιφερειών για τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές. Και από το βήμα αυτό να ευχαριστήσω και όλους μας τους συνεργάτες και σε επίπεδο περιφερειών και σε επίπεδο περιφερειακών ενωτήτων και τις ιδιωτικές εταιρείες τους συνεργάτες μας, που καταφέρνουμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια νομίζω, να συνεργαζόμαστε αρμονικά σε εθνικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο ιδιωτικό, οι φορείς οι οποίοι ασχολούμαστε με τις προκλήσεις των νοσημάτων που μεταδίδουν με διαβιβαστές, τους ίδιους τους διαβιβαστές. Πολύ γρήγορα θα πω για τα πράγματα έτσι πρακτικά για τα οποία χαίρομαι και λίγα πράγματα για τα οποία δεν χαιρόμαστε σε εθνικό επίπεδο και το όραμά μας, τις σκέψεις μας για το μέλλον. Σίγουρα όλες αυτές οι πρωτοβουλίες που γίνονται ερευνητικές τις χαιρετίζουμε, χαιρόμαστε απίστευτα όταν βλέπουμε τα άλματα τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία 10 χρόνια στον τομέα της διαχείρισης κουνουπιών, της πρόβλεψης των προβλημάτων που έχουν να κάνουν με διαβιβαστές, των εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί. Βοηθάνε όλα αυτά σίγουρα στο να ληφθούν αποφάσεις πιο στοχευμένα και να οργανωθεί καλύτερα η κατανομή των πόρων, που δεν είναι πολύ, έτσι, δεν είναι πολύ οι πόροι, και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και σε εθνικό επίπεδο. Οπότε βοηθάνε σίγουρα στο να στρέψουμε και να στοχεύσουμε καλύτερα τις δράσεις και να είναι πιο αποτελεσματικές οι δράσεις μας. Θα χρησιμοποιήσω τις λέξεις που χρησιμοποίησε, Σπύρο, το high-tech και την απόσταση μεταξύ high-tech και real-think. Αυτά για τα οποία χαιρόμαστε, λοιπόν, είναι ότι κάποιες περιφέρειες όντως, και να πούμε βέβαια ότι αναγκαστικά είναι οι παθούσες οι περιφέρειες, και για τον ιό του Δυτικού Νείλου και για τον κίνδυνο επανεμφάνισης της ελαιονοσίας που αντιμετωπίσαμε, αλλά και του κουνούπι τίγρη με τον κίνδυνο εμφάνισης νεοαναδυόμενων νοσημάτων. Η πύλες εισόδου, φοβούμαστε και εμείς, μην εισαχθούν νέα είδη κουνουπιών, νέοι διαβιβαστές, ικανοί να διαβιβάσουν άλλα παθογόνα. Χαιρόμαστε λοιπόν που κάποιοι έχουν καταλάβει και έχουν συνειδητοποιήσει και έχουν επενδύσει στα προγράμματα πρόβλεψη, στα προγράμματα ελέγχου των έργων διαχείρισης αρκετά. Αυτό για το οποίο δεν χαιρόμαστε είναι ότι υπάρχουν δυστυχώς δύο ταχύτητες και πολλές ταχύτητες σε έτσι, πανελλαδικό επίπεδο. Άλλες περιφέρειες δηλαδή και άλλοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία, επενδύουν σοβαρά και βλέπουμε ότι άλλες περιοχές δυστυχώς δεν έχουν καταλάβει την σημασία, την σημαντικότητα αυτών των προγραμμάτων και δυστυχώς που το λέω, αλλά περιμένουν να πάθουμε για να μάθουμε. Δυστυχώς, καλό είναι να προλαμβάνουμε και να μην ακολουθούμε στην απόκριση πάντοτε όταν οργανώνουμε αυτά τα προγράμματα. Έτσι, είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρξει μια οριζόντια ευαισθητοποίηση από όλες τις περιοχές της χώρας, ώστε να αναδειχθούν όσο γίνεται αυτές οι προκλήσεις και η σημασία αυτών των προγραμμάτων και των εργαλείων που υπάρχουν. Εμείς πρέπει να πούμε ότι σε εθνικό επίπεδο προσπαθούμε όσο γίνεται να αναπτύξουμε αυτά το δίκτυο συνεργασιών μεταξύ περιφερειών, περιφερειακών ενωτήτων και ιδιωτικών εταιριών. Και ξέρετε πολύ καλά τα τελευταία 2 χρόνια με επιτυχία κατορθώσαμε και αναβαθμίσαμε τα προγράμματα εντομολογικής επιτήρησης που υλοποιούμε σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφέρειες και περιφερειακές ενότητες στον ΕΟΔΗ. Τα δεδομένα τα οποία διατίθεται έτσι ελεύθερα σε όλους όσους πρέπει να δράσουν και να ενημερωθούν. Αυτό θέλουμε να το επεκτείνουμε.
ζητούμε και εμείς, όπως το κάνει και το Υπουργείο με την εγκύκλιο, κάθε φορά την ενημέρωσή μας και την απρόσκοπη ροή της πληροφορίας από τις περιφέρειες, που ξέρουμε ότι πολλές έχουν αναπτύξει δικά τους προγράμματα και για την κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου και για άλλα δεδομένα εντομολογικά και από διάφορα συστήματα επιτήρησης, να ενημερωνόμαστε και εμείς σε εθνικό επίπεδο, να είναι δηλαδή αμφίδρομη η ανταλλαγή της πληροφορίας, γιατί χρειαζόμαστε αυτή την πληροφορία για την εκτίμηση κινδύνου. Εκτίμηση κινδύνου σε εθνικό επίπεδο και προσανατολισμό στοχευμένων δράσεων. Σίγουρα υπάρχουν αρκετές προκλήσεις όσον αφορά την οργάνωση σε εθνικό επίπεδο των διαδικασιών αυτών και υπάρχουν και αρκετά κενά. Το όραμά μας λοιπόν είναι να μπορέσουμε να καλύψουμε κάποια από αυτά τα κενά που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη ενός δυναμικού ατόμων που μας λείπει σε εθνικό επίπεδο. Ιατρικής εντομολογίας έχουμε λίγους και διαλεχτούς στους εργάτες μας σε εθνικό επίπεδο, στο Πενάκιο, στο Παθολογικό Ινστιτούτο, σε πανεπιστήμια. Και φυσικά υπάρχει η τεχνογνωσία που υπάρχει σε επιμέρους εταιρείες, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Εμείς θέλουμε κάπως να παντρέψουμε λίγο αυτά, να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο εκπαίδευσης και άμεσης επικοινωνίας, ώστε αυτοί που γνωρίζουν και έχουν την τεχνογνωσία να μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν αυτή τη γνώση και σε αυτούς που ίσως δεν έχουν την εμπειρία ή θέλουν να μάθουν. Και μπορεί να είναι από δημόσιους φορείς, πώς κάνω τον έλεγχο του αναδόχου μου, πώς κάνω την προκήρυξή μου, μέχρι και ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες μπορεί να είναι μικρές, μπορεί να είναι καινούργιες και δεν ξέρουν πώς να χειριστούν. Έχουμε ένα κρούσμα μελλονοσίας εισαγόμενο, έχουμε δυτικό νήλο, τι κάνουμε. Να αναπτύξουμε λοιπόν ένα δίκτυο εκπαίδευσης και ανταλλαγής πληροφορίας μεταξύ όλων των φορέων. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικός ο συντονισμός που γίνεται σε επίπεδο περιφερειών. Είναι σημαντικό να συντονίζονται και οι Δήμοι και οι περιφέρειες μεταξύ τους. Και εκεί πέρα υπάρχουν πολύ μεγάλες ανισότητες μεταξύ των περιφερειών από ό,τι έχουμε δει. Θέλουμε να ενισχύσουμε αυτό το δίκτυο αυτής της επικοινωνίας και σε επίπεδο περιφερειών για τους δικούς τους τους λόγους. Η επικοινωνία που γίνεται σε επίπεδο περιφέρειας πολλές φορές δεν αφορά το εθνικό επίπεδο, στο που θα ψεκάσουμε. Δανάη, θα κάνουμε και άλλα σεμινάρια, μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε και άλλη φορά. Το λέω αυτό με όλη μου τη χαρά, ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο ενδιαφέρον και εσείς έχετε αφοσίωση, ας πούμε. Συνήθως βρίζουμε ιδιώτες στο δημόσιο και το δημόσιο τους ιδιώτες. Καιρός να πάψει αυτή η μανούρα. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ για τις παρεμβάσεις σας, γενικότερα σαν επιδημιολογικό τμήμα στον ΕΟΔΗ. Ξέρω τα μέσα που διαθέτετε, τα οποία πολλές φορές δεν είναι πολλά, έτσι. Και ξέρω όλο αυτό το πρόβλημα με την συνεργασία Υπουργείου ΕΟΔΗ Περιφερειών, Περιφερειακών Ενωτήτων, Δήμων και Ιδιωτικών Εταιρεών, που είναι ένα μεγάλο puzzle. Πάντως, για να πούμε για το στραβού το δίκαιο, αν δει σε άλλες χώρες το τι γίνεται, δεν τα πάμε κι άσχημα. Θέλω να πω έτσι. Μάλλον τα πάμε καλά. Δεν τα πάμε άσχημα. Τα πάμε πολύ καλά και είμαστε αρκετά μπροστά. Πολύ μπροστά, θα έλεγα. Βέβαια, έχουμε και νοσήματα. Έτσι, και δεν είναι μόνο τα κουνούπια. Όπως είπατε πριν, είναι και οι σκνήπες. Ένα άλλο μεγάλο κενό και θέμα που και αυτό χρήζει δική του έτσι ενασχόληση. Η λεϊσμανία, δηλαδή, που είμαστε εθνική χώρα. Οπότε, θέλουμε κι εμείς να αναπτυχθεί αυτό το δίκτυο, να αναπτυχθούν προτυποποιημένες διαδικασίες, να βοηθήσουμε και εμείς και τις περιφέρειες και τους Δήμους στο πώς θα βγάζουν τις προκηρύξεις, πώς θα ελέγχουν τους αναδόχους, πώς θα γίνεται η παρακολούθηση, πώς θα ανταλλάσσεται αυτή η πληροφορία. Και με κάποιο τρόπο να καταφέρουμε και αυτό το όραμά μας, μια εθνική βάση και εντομολογικών δεδομένων και άλλων δεδομένων, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση αυτοί που πρέπει να βάζουν πληροφορίες και να παίρνουν πληροφορίες. Δανάη, είσαι χειρότερη και από μένα, έτσι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Επειδή έχουμε τρεις ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους, καταρχήν να ενημερώσω ότι πρέπει να ήμασταν πάνω από 200 τόσοι παρευρισκόμενοι. Αυτή τη στιγμή είμαστε 166, το οποίο είναι εντυπωσιακό νούμερο, και το 64, ήδη δύο φύγανε. Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις, είτε σηκώνοντας το χεράκι, όπως κάναμε στο δημοτικό, είτε ήδη έχουμε τρεις γραπτές ερωτήσεις εδώ, τις οποίες καλώ λίγο τη Σάντρα να τις διατυπώσει και να προσπαθήσουμε να τις απαντήσουμε. Ωραία. Βασικά έχουμε μία τοποθέτηση και δύο ερωτήσεις. Η τοποθέτηση αφορά στη σημασία της παρακολούθησης των σημείων εισόδου, όπως είναι τα λιμάνια, τα αεροδρόμια κτλ. Για την ανίχνευση τυχόν ξενικών ειδών επιπρόσθετων που εισέρχονται στη χώρα. Και υπάρχουν δύο ερωτήσεις πρακτικής φύσεως, ας το πούμε, από τον κύριο Μαυρικάκης.
Μαυρικάκη, είναι αν οι ιδιωτικοί χώροι ψεκάζονται από τον ανάδοχο των περιφερειών, ήταν η πρώτη ερώτηση, και η δεύτερη ερώτηση, αν ως επιβλέπονος ή ο πόνος του Δήμου έχει την δυνατότητα να εισάγει δεδομένα στην εφαρμογή e-byte, εντομολογικά λοιπόν, δεδομένα. Ας απαντήσουμε το πρώτο. Για τους ιδιωτικούς χώρους υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, διότι όπως καταλαβαίνετε έχουμε θέματα πρόσβασης, δικαιοδοσίας, ασφάλειας κτλ. Εμείς, με κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, μπαίνουμε σε 50.000, σε 50.000 σπίτια, μεγάλη κουβέντα, ενημερώνουμε, κάνουμε παρεμβάσεις, περιβαλλοντικής δηλαδή υφείος, ξέρω εγώ παράδειγμα, στην Κεντρική Μακεδονία το κάνουμε αυτό, μικρότερες εκατοντάδες ή εν πάση περιπτώσει 2-3.000 νομίζω στην Δυτική Ελλάδα και κάναμε και ένα πιλωτικό πέρσι στην Κρήτη. Νομίζω ότι αυτό είναι προφανώς αντικείμενο του pest control, της βιομηχανίας δηλαδή, των βιομηχανία απεντομώσεων μυοκτονιών. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κουβεντιάσουμε και ευρωπαϊκά, όπως έχει γίνει λίγο πολύ στην Αμερική, και νομίζω ότι είναι η σωστή κατεύθυνση. Και οι Δήμοι δεν μπορούν να μπουν επίσης, γιατί πολλές φορές το Υπουργείο και ο ΕΟΔΗ και λένε είναι θέμα των Δήμων. Κανείς δεν μπορεί να μπει στις ιδιωτικές εκτάσεις. Έτσι, πόσο μάλλον σε ιδιωτικές εκτάσεις, παράδειγμα σε ενοικιαζόμενα, σε μικρά ξενοδοχεία, σε κάπινγκ κτλ. Δεν μπορεί να μπει ο Δήμος και να αρχίσει να κάνει καταπολέμηση. Αυτό είναι αντικείμενο του pest control. Τώρα, αυτό που πρέπει βέβαια πάντα να βλέπουμε και σε αυτό μας βοηθάει η τεχνολογία, είναι να δούμε σε ποιες περιοχές, ποιες εβδομάδες είμαστε, ο κίνδυνος είναι υψηλά, και τότε εκεί θα πρέπει να ενημερώσουμε πιο έντονα τις περιοχές αυτές ή θα πρέπει να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, όπως κάνουμε τις παρεμβάσεις σε μια ενδημική περιοχή όπως είναι η Πεδιάδα Θεσσαλονίκης, σε συγκεκριμένα χωριά που ξέρουμε ότι, εν πάση περιπτώσει, εμφανίζουν και ξαναεμφανίζουν και ξαναεμφανίζουν κρούσματα, και ξέρουμε ότι εκεί μιλάμε για τους βόθρους, που είναι, όπως είπε και η Στέλλα, μια πάρα πολύ σημαντική τέτοια. Τώρα, όσο αφορά για το e-byte και για να το ανεβάζουμε δεδομένα κτλ., υπάρχουν τρεις πλατφόρμες οι οποίες αυτή τη στιγμή λειτουργούν, μπορεί να υπάρχουν κι άλλες. Οι δύο είναι ανοιχτές στο κοινό, είναι δηλαδή η πλατφόρμα που έχει φτιάξει το ΙΤΕ στην Κρήτη και η πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει μαζί με το αστεροσκοπείο. Η πλατφόρμα του AVA δηλαδή, στις οποίες μπορούμε να βάλουμε μέσα τη λογική του να μπαίνουν πολίτες, να ανεβάζουν δεδομένα κτλ. Είναι κάτι το οποίο θα το χτίσουμε, φαντάζομαι, στο άμεσο μέλλον. Η δική μας η πλατφόρμα, το e-byte, είναι κυρίως για υπηρεσιακούς και κυρίως για τους επιχειρησιακούς, για μας. Έτσι. Τώρα, φτιάξαμε το Mosquito Vision, το οποίο Mosquito Vision το φτιάξαμε ακριβώς για να μπαίνει ο πολίτης και να δίνει την πληροφορία. Έτσι. Στο Mosquito Vision, αυτό το κομμάτι, το Citizen Science, είναι ακριβώς αυτή η λογική του να μπαίνει ο πολίτης και να ενημερώνει και να κάνει και να ράνει. Δεν ξέρω αν ο κύριος Διαμαντόπουλος κάτι θέλει να πει. Κύριο, Βασίλη, γρήγορα όμως, να είναι γρήγορη παρέμβαση. Όχι, θα είμαι πολύ κοφτερός. Λοιπόν, ιδιωτικές κατοικίες. Ιδιωτικές κατοικίες είτε έχουν κουνούπια, είτε έχουν μια μολυσματική εστίαρη, είτε έχουν τροπικά, είναι ζήτημα του ιδιώτη. Ο ιδιώτης είναι υποχρεωμένος από το κράτος να υπερασπίζει τα της κατοικίας του και τα του δημόσιου ωφέλη. Αν μπει σε μια κατοικία, εγώ και εσύ, και μάλιστα χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη, θα πάμε δέσμοι στον εισαγγελέα. Άρα αυτό το πράγμα τώρα, ότι οι ιδιωτικές κατοικίες παράγουν περίπου πολλές φορές και το 30% και περισσότερο στους αστικούς, είναι ένα δεδομένο. Σε κανέναν, η οικία είναι άβατο. Αυτό να το καταλάβουμε. Βεβαίως, και μάλιστα προσέξτε στους Δήμους στην Αιγύπτιο, γιατί έχουμε πει ότι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να πηγαίνουν και να επικοινωνούν με τον κόσμο και τους λένε τι να κάνουν. Όχι να υποκαθιστούν την εταιρεία, γιατί αυτό, με συγχωρείτε, λέγεται καθήμενος ανταγωνισμός. Μιλήσατε πιο πριν για τις εταιρείες τέτοιο. Άρα οι κατοικίες θα πρέπει να πληροφορούνται και από τους Δήμους, κυρίως η περιφέρεια κάνει εποπτικό ρόλο, και πραγματικά εκτός αν υπάρχουν έκτακτες ανάγκες, ξέρετε, στον ιό του ειδικού ήλιου. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου, με τις εργαζόμενες εταιρείες που είστε, ξέρετε ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο θα πάμε door to door. Γιατί υπάρχει θέμα με όταν μας το επιτρέψουν. Και εδώ πέρα γιατί μπαίνει θέμα δημόσιας υγείας, όχι θέμα όχλησης. Λοιπόν, το δεύτερο, επειδή μίλησα για τη βάση δεδομένων, μα οι περιφέρειες, οι Δήμοι, πρέπει βάσει εγκυκλίου, απευθύνονται αποκλειστικά στο συντονιστή του έργου. Ο συντονιστής του έργου είναι ένας σε κάθε περιφέρεια. Σε αυτόν θα πρέπει να δίδονται όλα τα στοιχεία και να κάνουν αναφορά για όλα. Από εκεί και πέρα η περιφέρεια θα τα δώσει στην εταιρεία που κάνει και θα ενημερωθεί τέτοια δεδομένων. Είναι σαφής η νομοθεσία το ότι πρέπει να κάνει ο κάθε φορέας και πρέπει να απευθύνεται. Αν θέλουν λοιπόν αυτά τα στοιχεία να είναι χρήσιμα, θα απευθυνθούν το συντονιστή του έργου σε κάθε περιφέρεια, ο οποίος θα τροφοδοτήσει την πλατφόρμα τη δικιά σας για την ενημέρωση του πολίτη. Αυτά.
πω κάτι γενικότερο, Βασίλη, γιατί καμιά φορά λίγο ξεχνάμε στην Ελλάδα. Δεν αποφασίζονται όλα σε κάποιες επιτροπές, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Είναι και λίγο η πραγματικότητα που μας οδηγεί εκεί. Έτσι. Αυτό που αναφέρθηκε, αυτό στο οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως για την Αμερική, είναι γιατί προέκυψε όταν αρχίσανε με το ΖΙΚΑ και τρελαθήκανε, μπήκε το pest control γενικά αυτή η βιομηχανία πολύ έντονα μέσα στους ιδιωτικούς χώρους κτλ. Προφανώς σε μια χώρα σαν τη δική μας που αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να βιώνει μια κρίση, δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να πληρώσει τώρα κάποιον για να έρθει να του ξεκάσει την αυλή κτλ. Αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να το λύσουμε σήμερα. Έτσι. Υπάρχει ένας κύριος Μαυρικάκης ο οποίος θέλει να καβάρει το λόγο. Ναι. Ναι, θέλει να μιλήσει live. Δεν ξέρω πότε. Παρακαλώ, ναι. Πρέπει να κάνει unmute. Πρέπει να κάνετε... Ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο σας. Ναι, με ακούτε τώρα. Ακούμε, ναι. Δεν σε βλέπω, αλλά ναι. Ναι, δεν ξέρω για την κάμερα αν έχω... καλά, θέλω να πω σχετικά με τις αιστείες που υπάρχουν μέσω στο σημείο. Τι λιγάκι μόνο τον τίτλο σας. Πείτε, δηλαδή, είστε πολίτης, είστε... Όπως αναφέραμε και πριν τις ερωτήσεις μου, είμαι εντομολόγος γεωπόνος στο Δήμο Μαλεβιζίου. Α, στην Κρήτη. Ναι. Ωραία, σ' ακούω. Έχω ασχοληθεί με το κομμάτι της κουνουποκτονίας. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι ενώ γίνεται ένα πολύ σημαντικό έργο από την περιφέρεια, με την πολύ οργανωμένο και συντονισμένο από την εικονάπτυξη, δυστυχώς δεν μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γι' αυτό και ανέφερα πριν για τις ιδιωτικές εστίες που υπάρχουν. Γιατί παρότι έχουμε κάνει συστάσεις σε πολίτες που έχουν ένα βόθρο και είναι ξεσκέπαστος και δημιουργεί πρόβλημα στην όλη περιοχή, δεν διορθώνονται. Έχουν μάθει πολύ ότι θα έρθει ο εργολάβος να ξεκάσει και για το σπίτι του. Δυστυχώς και κάποια ξενοδοχεία περιμένουν να έρθει πάλι ο εργολάβος να ψεκάσουν και για τους βιολογικούς και για όλα αυτά. Με αποτέλεσμα δημιουργούνται πολλές εστίες που δίνουν πολύ πιο μεγάλο πληθυσμό από ιδιωτικές εκτάσεις παρά από τις εστίες που μπορεί να έχουμε σε φρεάτια ή κάτι άλλο. Ωραία. Όλοι αυτοί που θα ας περιμένουν τον εργολάβο που δεν θα έρθει, διότι προφανώς είναι λάθος, έχουν λάθος ενημέρωση ή λάθος νοοτροπία. Και είναι κάτι το οποίο, λοιπόν, κοιτάξτε, μπορείς να μπεις μια φορά σε μια τουριστική επιχείρηση και να δείξεις τι δεν πάει καλά. Υπάρχουν προβλήματα διαχείρισης λιμάτων και ειδικά στην Κρήτη έχετε χίλια χιλιόμετρα από ρέματα και από στραγγιστικά, στα οποία επειδή δεν έχετε και πολύ νερό, απλά τα χρησιμοποιείτε για να πετάτε τα λίμματα. Δεν λέω εσείς, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι γενικότερα. Που σημαίνει ότι εκεί υπάρχει ένα πεδίο δόξης λαμπρών σε επίπεδο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και καμιά φορά και επίδειξης επάνω, στο σημείο. Δηλαδή, ξέρετε πόσες φορές έχουμε στείλει στον κύριο, μια και το αναφέρουμε τώρα, στον κύριο Χαρτοφύλακα, στον Δήμο, στην περιφέρεια, στο Ηράκλειο, φωτογραφίες από παράνομες αποθέσεις λιμάτων. Λοιπόν, επειδή βέβαια εμείς δεν είμαστε ούτε υπάλληλοι ούτε δεν ξέρω, ότι απλά όμως μπορούμε να αναφέρουμε λοιπόν και εμείς κάποιες πληροφορίες. Κοιτάξτε, είναι μεγάλη ιστορία. Δυστυχώς τα κουνούπια δεν ήταν μέσα στα προβλήματα που είχαμε. Δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός, επαναλαμβάνω, δυστυχώς έτσι και ειδικά μετά το 2010 μπαίνει το θέμα όλο και περισσότερο και θα πρέπει, όπως το λένε, να ζήσουμε με αυτό και να προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Αλλά μπαίνουν θέματα, έτσι, πολλά θέματα, τα οποία θα τα λύσουμε, νομίζω, στη συνέχεια. Άλλος κάποιος... Ωραία. Λοιπόν, τότε μπορούμε σιγά-σιγά να σκεφτούμε ότι κλείνουμε το συγκεκριμένο σεμινάριο, εκτός αν θέλει κάποιος να μας πει κάτι έτσι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους παρευρισκόμενους. Έτσι, για την παρουσία τους. Α, ναι, ναι, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, βεβαίως. Ναι. Ωραία, θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Παναγιωτόπουλο να κλείσει το σεμινάριο, μια και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, λοιπόν, τον ανέφερα προηγουμένως, ήταν ο Διευθυντής του Τμήματος Επιδημιολογικής Παρακολούθησης στον ΕΟΔΗ, στο Κελπνό τότε, εν πάση περιπτώσει, το 2010-2011. Καλά θυμάμαι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλημέρα, καταρχάς. Ναι, καλημέρα, κύριε Παναγιώτοπουλο. Ο ομότιμος καθηγητής της Σχολής Δημόσιας Υγείας. Γεια σου, Τάκη. Γεια σας, χαιρετώ και πιο προσωπικά όσους από εσάς γνωρίζω
Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Εξαιρετική δουλειά, δεν χρειάζεται εγώ να το πω. Εγώ μισή λέξη μόνο, Σπύρο. Νομίζω, ή για να ακριβολογώ, ελπίζω η πανδημία της νόσου COVID να μας κάνει σαν χώρα να θέσουμε τη δημόσια υγεία σε μεγαλύτερη προτεραιότητα από αυτή που είναι τώρα και που είναι ιστορικά στη χώρα μας. Αυτό πλέον φαίνεται ότι δεν είναι απλώς μία τοποθέτηση κάποιων γραφικών που έχει τύχει η ζωή να τους φέρει να ασχολούνται με τη δημόσια υγεία. Γίνεται πλέον ζήτημα επιβίωσης για την ανθρωπότητα σχεδόν. Οι εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα καθιστούν αυτό αναγκαίο με κεφαλαία. Μας χρειάζονται ειδικοί, ελέγχοι προηγουμένως, μας χρειάζονται δομές δημόσιας υγείας που ξέρετε όλοι σας πάρα πολύ καλά πόσο ασθενικές είναι στη χώρα μας. Δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε η πανδημία COVID για να πάρουν μέρος έστω οι ασθενικές δομές δημόσιας υγείας στην απόκριση σε σχέση με το COVID, όμως ποτέ δεν είναι αργά. Αυτά πρέπει να γίνουν και σαν μια μεγάλη, θα έλεγα, εθνική προτεραιότητα. Νομίζω αυτά που παρουσιάσατε, που δεν είναι μια παρουσίαση, είναι μια δουλειά χρόνων, την οποία έχω την ευχαρίστηση να παρακολουθώ από παραδίπλα για πολλά χρόνια. Νομίζω έχει όλα τα χαρακτηριστικά να είναι μοντέλο, όχι μόνο για περιβαλλοντικά θέματα, όχι μόνο για τα κουνούπια, αλλά για μια σειρά θέματα δημόσιας υγείας. Δηλαδή, αξιοποίηση της τεχνολογίας. Πλήρως ανοιχτά δεδομένα. Κομβικό. Πλήρως ανοιχτά δεδομένα. Στη χώρα μας δεν έχουμε πολύ καλή εικόνα του πώς εξελίσσεται το COVID καν. Έτσι. Για να μπορέσει να έχει κανένας πρόσβαση στα δεδομένα, που, έστω αυτά που υπάρχουν σήμερα, πρέπει να υπερβεί πάρα πολλούς σκοπέλους. Διαμοιρασμός, ανοιχτά δεδομένα και συμμετοχή των πολιτών. Λοιπόν, αυτά είναι και σύμφωνα με τη θεωρία της δημόσιας υγείας ακρογωνιαίοι λύθοι, όχι μόνο για αυτό το πεδίο που μας παρουσιάσατε πολύ καλά, αλλά για πάρα πολλές πλευρές της δημόσιας υγείας. Ευχαριστούμε πολύ, πραγματικά. Τάκη, έχω μια ιδέα. Στην επόμενη λοιπόν ημερίδα σε προσκαλώ και στην δημόσια να έρθεις να μιλήσεις για την ανοιχτότητα των δεδομένων, για τα θέματα πολιτικής της δημόσιας υγείας, τα οποία είναι τεράστια. Είναι επικίνδυνο να γίνονται προσκλήσεις εν θερμό. Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου εν θερμό, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Θα στην κάνω και ψυχρό, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και μεταγενέστερα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάποιο άλλο θέλει να μιλήσει. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι πραγματικά χρήσιμο και χίλια συγγνώμη για τη διακοπή. Θέλω μόνο να πω ότι αυτό που μόλις ακούστηκε για τα ανοιχτά δεδομένα, επειδή είναι η καινούργια εποχή με τα δεδομένα και τα μεγάλα δεδομένα και την ανάγκη να συγχωνεύσουμε πολλά δεδομένα μαζί, πραγματικά θα άξιζε τον κόπο μια ξεχωριστή συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ήταν πολύ σημαντική η... Ωραία, Χάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είσαι και εσύ τότε ένας προσκεκλημένος σε αυτό που θα κάνουμε για τα ανοιχτά. Χαρά μεγάλη, γιατί υποφέρουμε από αυτό, υποφέρουμε. Ειδικότερα οι επιστήμονες των δεδομένων. Ειδικότερα οι επιστήμονες των δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ. Να πω κάτι, γιατί πραγματικά ήταν δύσκολη συνεργασία με τον Χάρη, επαναλαμβάνω, γιατί εκτός από το ότι είναι άλλοι κόσμοι κτλ. Εγώ νόμιζα ότι, μάλλον, είχα κάποιες φοβίες σε σχέση ακριβώς με την διαχείριση των δεδομένων. Πρέπει να αποδίδουμε τα του 4 στο 4, δηλαδή να ξέρουμε ποια είναι τα δεδομένα. Γι' αυτό και θα πάω σε λογικές copyright και, ξέρεις, και σε πατέντες. Και πιο πολύ για να διασφαλίσω τα δεδομένα. Δηλαδή, όταν ο παραγωγός των δεδομένων πρέπει να έχει δικαιοδοσία και να του το αναγνωρίζουν οι άλλοι ότι είναι αυτός ο παραγωγός των δεδομένων. Γιατί έχουμε ένα άλλο αντίθετο πρόβλημα, να τα πάντα σε αυτή τη χώρα να τα μηδενίζουμε, ας πούμε. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι ένα τεράστιο θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κοντουέ. Εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Κατράγκου, να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μας εδώ, την κυρία Σάντρα Γκεβέρ, την Στέλλα Καλετζοπούλου, τη Ζωή την Πασχιούρη, τον Αφανίρωα που δεν το βλέπετε εδώ, εν πάση περιπτώσει. Και βέβαια στο Επανιδύν, με μεγάλη χαρά να ξαναβρεθούμε λοιπόν. Μας άρεσε αυτή η εμπειρία, θα την επαναλάβουμε. Είχαμε κάποια μικρά τεχνικά προβλήματα, θα τα βελτιώσουμε, ελπίζω, την άλλη φορά. Και ό,τι ποθεί ο καθένας, εν πάση περιπτώσει. Να κάνω μια ανακοίνωση. Ναι, βεβαίως. Το Σεπτέμβριο στις 22.
22 του Σεπτεμβρίου στους κήπους στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών θα κάνουμε μια ειδική βραδιά για το σύστημα ΕΟΑ και για το πρόγραμμα Εμπρός. Είναι όλοι οι συνάδελφοι εδώ, οι παρόντες και όσοι μας ακούν διαδικτυακά προσκεκλημένοι. Θα ακολουθήσει και επίσημη πρόσκληση βεβαίως, αλλά με την ευκαιρία που μου δίνεις μέσα από την πρόσκληση να συμμετάσχω σήμερα εδώ, το ανακοινώνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και στο επανίδυν. Γεια σας. Γεια σας.